Πέρασε και το ακαδημαϊκό τέταρτο. Λοιπόν, νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι θα έχετε ακούσει ότι πήραμε το πρόγραμμα live. Τα παρουσιάσαμε και στο περιοδικό, δεν ξέρω, φαντάζομαι έχετε μια άποψη, αλλά καλά είναι να το δούμε και ζωντανά. Οπότε λοιπόν, έχουμε σήμερα τον Κυριάκο Γεωργίου μαζί μας. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας πω, το ξέρετε όλοι τον Κυριάκο, είναι μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου εδώ και πολύ καιρό. Απλώς αυτό που πρέπει να πω είναι ότι ήταν η ψυχή αυτής της προσπάθειας και όχι μόνο στη στήριξή της, αλλά και στη δουλειά, διότι το μεγαλύτερο μέρος της πρότασης πέρασε από τα χέρια του και γράφτηκε από τον ίδιο και από τους συνεργάτες τους, και νομίζω ότι αν έχουμε, η εταιρεία έχει το live αυτή τη στιγμή και το τρέχει, σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στον Κυριάκο. Άρα λοιπόν, με μεγάλη χαρά και με τις ευχαριστίες τις θερμότατες του Διοικητικού Συμβουλίου, τον αφήνουμε να μας παρουσιάσει το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μέλη και φίλοι της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, πραγματικά είναι μεγάλη η χαρά μου σήμερα που έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο και αυτή τη στιγμή είναι έτσι στα πρώτα βήματα της υλοποίησης. Πρέπει από την αρχή να σας πω ότι μιλώ εξ ονόματος πολλών ανθρώπων, θα τους αναφέρω, γιατί έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην οργάνωση, στη συγγραφή και στην υποβολή αυτής της πρότασης το καλοκαίρι του 2011. Είναι ο Νίκος ο Πέτρου, μιλώ λοιπόν εξ ονόματος του Νίκου, του Γιώργου και του Σπύρου από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εκ μέρους του Γιώργου του Καρέτσου και του Γιώργου του Μάνταχα από το Θεάγε, του Λάζαρ του Γεωργιάδη από τον Αρκτούρο και της Πινελόπιας Δελιπέτρου που είναι συνεργάτη μου στο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, η ομάδα, η αρχική ήταν αυτή που σας ανέφερα τώρα. Ελπίζω να μην ξεχνάω κάτι. Σιγά σιγά όμως διευρύνεται. Γιατί όπως θα δείτε στη συνέχεια, έχουμε ένα πλήθος δράσεων όπου θα εμπλακεί πάρα πολλοί κόσμος από όλους αυτούς τους φορείς που σας ανέφερα προηγουμένως και θα αναπτυχθούν συνεργασίες, ελπίζω, πάρα πολύ καλές. Λοιπόν, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης στην Ήτη και στο Καλλίδρομο. Καταλάβατε και αντιληφθήκατε με ποια ευκαιρία, για ποιο λόγο, είναι γιατί έχουμε να διαχειριστούμε ένα πρόγραμμα live φύση, το οποίο έχει τίτλο «Διατήρηση δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον Εθνικό Δήμο της Ήτης και στο όρος Καλλίδρομο». Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα από τα 8 που υποβληθήκανε το 2011 και εγκριθήκαν το 2012 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης είναι ανάμεσα στο Υπουργείο Άμυνας, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλη τιμή για αυτόν τον οργανισμό, για αυτόν τον φορέα. Και είναι και μια δικαίωση των προσπαθειών που κάνει τόσα χρόνια να προβληθεί ως ΜΚΟ που ασχολείται με το περιβάλλον στην ελληνική κοινωνία. Άρα, έχουμε 8 προγράμματα στην Ελλάδα. Από αυτά τα 2 είναι live φύση, live nature, και το 1 το έχει η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Είμαστε εδώ, σε αυτή την κατηγορία, σε αυτή την κατηγορία εδώ, υπάρχει και live η ποικιλότητα που είναι πάρα πολύ κοντά στο live φύση, υπάρχει και live ενημέρωση, επικοινωνία, live information και το live environment. Εδώ είναι κάποια στοιχεία για
την ανταγωνιστικότητα που υπήρχε εκείνη τη χρονιά που υποβάλαμε την πρόταση, το 2011. Από την Ελλάδα, από ό,τι πληροφορούμε, είχαν υποβληθεί γύρω στις 80 προτάσεις. Δεν είμαι σίγουρος πόσες ήταν environment και πόσες ήταν nature, φύση. Αλλά νομίζω ότι από το πόσα προγράμματα υποβληθήκαν, γύρω στα 80, αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω. Το γεγονός ότι επιλεγήκαν 8, μεταξύ των οποίων ένα το δικό μας, νομίζω ότι είναι μια επιτυχία που πρέπει κανείς να την αναγνωρίσει. Και κάποια οικονομικά στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαιτία που τελειώνει τώρα διέθεσε 2.143 εκατομμύρια, δηλαδή 2 δις και 100 εκατομμύρια για προγράμματα LIFE. Αυτή ήταν η τελευταία χρονιά που κλείνει αυτό το πακέτο. Από το 2014 μέχρι το 2021 θα έχουμε ένα νέο budget που φοβάμαι ότι θα είναι χαμηλότερο από ό,τι αρχούμε τους προπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλλον θα σμικριθεί αυτό το ποσό. Ελπίζω να μην μικρύνει πάρα πολύ. Ερχόμαστε λοιπόν στο δικό μας πρόγραμμα. Διατήρηση δασών και δασικών ανοιγμάτων στην Στερεά Ελλάδα, στον Εθνικό Δήμο της Ήτης και στο Καλλίδωρο. Ανάδοχος είναι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης έχει το πρόγραμμα. Χρηματοδοτείται, συνεννοείται με τους εταίρους της και από κοινού υλοποιούν τις δράσεις. Αλλά την εποπτεία του έργου, την οικονομική ευθύνη και την επιτυχία του ή όχι, αυτή την ευθύνη την έχει η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα πάνε τα πράγματα καλά, αν δείτε τους εταίρους με τους οποίους έχει να συνεργαστεί. Είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι το ΕΘΙΑΓΕ, είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και μια άλλη περιβαλλοντική οργάνωση, ο Αρκτούρος. Αυτή είναι οι συγκράτοντες, δικαιούχοι, δηλαδή οι εταίροι της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης για την υλοποίηση του έργου. Μας υποστηρίζουν από το ΙΠΕΚΑ δύο διευθύνσεις. Τόσο η Διεύθυνση Δασών, όσο και το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. Επίσης, έχουμε την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης. Η Ήτη είναι μια περιοχή Natura, η οποία διαθέτει Φορέα Διαχείρισης. Ο Δήμος Λαμιαίων δυστυχώς περιορίστηκε μόνο σε αυτό. Θα μπορούσε να ήταν και κάτι περισσότερο, δηλαδή να παίξει τον ρόλο που παίζει και η περιφέρεια ή να παίξει τον ρόλο ενός συγχρηματοδότη, όπως κάνει ο Δήμος Μόλου Αγίου Κωνσταντίνου, που δυστυχώς δεν πρόλαβα να το γράψω, αλλά το λέω για να το ακούσετε. Είναι συγχρηματοδότης του ΕΡΤ. Και οι φίλοι του Όρους Καλλίδωρου. Όλοι αυτοί οι φορείς μας έχουν δώσει επιστολές υποστήριξης του έργου με διάφορους τρόπους και αυτές οι επιστολές είμαι βέβαιος ότι λήφθησαν υπόψη όταν η πρότασή μας ήταν στο στάδιο της αξιολόγησης. Άρα, έχουμε να διαχειριστούμε 1.750.000 ευρώ, από τα οποία τα 1.300 θα βγουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτά τα χρήματα φυσικά θα διανεμηθούν στους εταίρους, δεν είναι όλα τα χρήματα στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Ο κάθε εταίρος, ανάλογα με τις δράσεις και το κόστος της κάθε δράσης που έχει να υλοποιήσει, θα πάρει και το αντίστοιχο ανάλογα χρήματα. Βάζουμε χρήματα κι εμείς. Και η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης συμβάλλει σε αυτό. Και η Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο, λίγα ή πολλά, ο κάθε φορέας που συμμετέχει βάζει και κάποια χρήματα. Το έργο έχει μεγάλη διάρκεια. Και σκοπίμως έγινε έτσι για να προλάβουμε να δούμε και κάποια αποτελέσματα από τις δράσεις που θα κληθούμε να υλοποιήσουμε στην περιοχή. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, ήδη έχει ξεκινήσει από την 1η-9η του 2012. Και κάθε μήνα, ήδη έχουμε υποβάλει για κάθε μήνα που έχει περάσει μηνιαίο report, μηνιαία έκθεση προόδου, τι έχουμε κάνει αυτό το μήνα, σε ποιους. Σε ένα γραφείο, το οποίο έχει προσλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να μας παρακολουθεί. Βρισκόμαστε λοιπόν υπό στενή παρακολούθηση. Και αυτό είναι καλό, γιατί μας βοηθάει και μας να μην βγαίνουμε έξω από τα χρονικά
πλαίσια που έχουμε βάλει για κάθε δράση ή για κάθε δραστηριότητα. Έτσι, κάθε μήνα από 30 Σεπτεμβρίου υποβάλλουμε έκθεση στο γραφείο αυτό, το οποίο είναι το Αστράλιο, αν δεν κάνω λάθος, όπου προείσθεται ευτυχώς η κυρία Βαλαιόρη. Λοιπόν, τώρα, για να δούμε τι πάμε να κάνουμε στην Ήτη και στο Καλλίδρομο. Με δύο λόγια θα μπορούσαμε να πούμε ότι και εκεί είναι η κεντρική ιδέα του προγράμματος και εκτιμώ ότι είναι αυτό το οποίο μας βοήθησε να κριθεί, δηλαδή εκτιμήθηκε αυτή η ιδέα, θα εφαρμόσουμε δηλαδή διαχείριση σε δάση και δασικά ανοίγματα. Η έμφαση δίνεται στα δασικά ανοίγματα, γιατί αυτά φιλοξενούν οικοτόπους, ενδιαιτήματα, βιοτόπους που είναι προτεραιότητες στο παράρτημα της οδηγίας 92-43. Αυτό το χρηματοδοτικό μέσο LIFE υπάρχει για να ενισχύσει προγράμματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον, να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα και να οργανωθεί καλύτερα το δίκτυο Natura 2000. Έτσι, κεντρική ιδέα είναι να εφαρμόσουμε διαχειριστικά μέτρα στα δάση και στα δασικά ανοίγματα, γιατί σε όλους τους μεγάλους ορεινούς όμους έχει παρατηρηθεί ότι εξαιτίας της εγκατάλειψης κυρίως από τον άνθρωπο, των δραστηριοτήτων, στα ανοίγματα αυτά, αυτά κλείνουν. Και έτσι, εκεί που φιλοξενούν κάτι που είναι σημαντικό, αυτό θα σιγά σιγά θα φύγει εξαιτίας της εισβολής, της επέκτασης των δασών. Άρα, έχουμε να κάνουμε με αυτή την πάλη του δάσους με τα δασικά ανοίγματα στον Εθνικό Δρυμο της Ήτης και στο όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας. Θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε και διαφορετικά αυτές τις δράσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κινούνται προς τρεις κατευθύνσεις. Να μελετήσουμε και να προστατεύσουμε τους οικοτόπους και τα είδη προτεραιότητας σε αυτές τις περιοχές. Να γίνει φύλαξη και αποκτήρια της περιοχής, κυρίως πυροπροστασία, καθώς επίσης και περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τις περιοχές αυτές. Αυτοί είναι οι τρεις άξονες γύρω από τους οποίους κινούνται οι δράσεις του έργου. Εδώ, σε αυτό το χάρτη, βλέπουμε πιο καθαρά πού βρισκόμαστε. Ίσως... Συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ είναι Ήτη και Καλλίδρομο και μιλάμε για τρεις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Είναι δύο περιοχές σκι, είναι δύο περιοχές που οριοθετήθηκαν με βάση την οδηγία 92-43 των οικοτόπων. Είναι περιοχές που φιλοξενούν ήδη και οικοτόπους των παραρτημάτων της οδηγίας 92-43. Όμως, η Ήτη, στην Ήτη, σε μια ευρύτερη περιοχή, υπάρχει και μια περιοχή που είναι σημαντική για τα πουλιά. Είναι η περιοχή SPA. Βλέπετε, έχουν διαφορετικούς κωδικούς. Το SPA είναι Special Protection Special Protected Area. Ειδική ζώνη διατήρησης. Μπράβο. Και το σκι για να το αποδώσουμε. Ζώνη ειδικής προστασίας για τα πουλιά και ειδική ζώνη διατήρησης για τους οικοτόπους. Ωραία. Λοιπόν, έτσι. Αυτά ήταν στοιχεία τα οποία δώσαμε στην πρότασή μας. Τώρα, εδώ, να προσέξουμε λιγάκι με ποιες περιοχές έχουμε να κάνουμε. Είναι η περιοχή, αυτή είναι η περιοχή της Ήτης. Είναι η περιοχή που οριοθετήθηκε με βάση την οδηγία 92-43. Αυτό είναι το Καλλίδρομο. Πάλι περιοχή σκι με βάση την οδηγία 92-43 και εδώ είναι η περιοχή για τα πουλιά, η περιοχή σπα που περιλαμβάνει όλη την προηγούμενη και επεκτείνεται και σε μια ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή έχουμε δύο περιοχές σκι και μια περιοχή σπα, η μία από τις σκι είναι υποσύνολο της σπα. Τώρα μη μας μπερδεύει εδώ ο Σπερχιός, εδώ είναι το site του Σπερχιού.
Και εδώ είναι κάποιες άλλες περιοχές, νομίζω το Παρνασσός και Γιώνα κτλ. Άρα εμείς έχουμε να κάνουμε με μία και μία μεγαλύτερη, στην ουσία είναι δύο, περιοχές του δικτύου Natura 2000. Τώρα, μέσα σε αυτές τις περιοχές, τι κυνηγάμε, τι πάμε να προστατεύσουμε, πού θα εστιαστούμε. Καταρχήν, εστιαζόμαστε σε οικοτόπους, σε τύπους οικοτόπων, που είναι στα ανοίγματα, όπως σας είπα, του δάσους, που σας είπα προηγουμένως, είναι τα εποχιακά τέρματα, μεσογειακά εποχιακά τέρματα. Είναι μικρές λιμνούδες, που είναι γεμάτες νερό αυτή την περίοδο, αυτή την εποχή, και την άνοιξη προς το καλοκαίρι στεγνώνει. Εκεί ζουν αμφίβια ζώα, αλλά και αμφίβια φυτά. Και ένα από αυτά τα φυτά είναι και η Βερόνικα της Ήτης, που θα δούμε σε λίγο. Άρα, στα ανοίγματα έχουμε τα εποχιακά τέλματα. Το τέλματα είναι η επίσημη απόδοση του όρου temporary ponds. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, θα προτιμούσα να ήταν εποχιακά λιμνία, κάπως έτσι. Λοιπόν, και έτσι, όταν μιλάμε μεταξύ μας, λέμε εποχιακά λιμνία. Το τέλμα παραπέμπει κάπου αλλού. Συνειρμικά μας στέλνει κάπου αλλού. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η επίσημη μετάφραση. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε εμείς τώρα. Είναι και δύο τύποι λιβαδιών. Ορεινών λιβαδιών. Και εδώ είναι δάση με γιουνίπερους, με κέδρα, γιουνίπερους φετιτίσιμα και δάση με μαύρη πέφτη. Προσέξτε ότι κάθε τύπος οικοτόπου, αλλά και κάθε είδος που θα πούμε στη συνέχεια, συνοδεύονται από έναν αστερίσκο. Αυτός ο αστερίσκος είναι αυτό που λέμε προτεραιότητες. Δηλαδή, στα παραχτήματα, κάποια είδη και κάποιοι οικότοποι έχουν αυτό τον αστερίσκο. Αυτός ο αστερίσκος δικαιολογεί την χρηματοδότηση ενός έργου με το 75%. Αλλιώς θα είναι στο 50%. Δηλαδή, για κάθε 50% που μας δίνουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να βάλουμε κι εμείς άλλα 50%. Σκοπίμως, επειδή ξέρουμε την αδυναμία που έχουμε σε χρηματοδότηση ως φορείς, ως κράτος, ως... Λοιπόν, μείναμε, περιοριστήκαμε σε τύπους οικοτόπων και είδη που είναι προτεραιότητες. Έστω και αν, όπως θα δείτε σε λίγο, να τα εποχιακά λιμνία, είναι αυτές εδώ οι λιμνούλες που σας είπα είναι γεμάτες νερό το χειμώνα, να την Βερόνικα της Ήτης, να και ένα βατραχάκι. Να εδώ και τα λιβάδια που λέγαμε προηγουμένως με χαρακτηριστικά είδη σε αυτά τα λιβάδια και εδώ είναι αυτοί οι τύποι οικοτόπων σε ποια από τις δύο περιοχές που θα μελετήσουμε υπάρχει. Λοιπόν, τα εποχιακά λιμνία είναι και στις δύο περιοχές, τα ορεινά λιβάδια είναι το ένα στη μία περιοχή, το άλλο στην άλλη. Εδώ πρέπει να είναι η Pinus nigra μάλλον, η οποία είναι μόνο στην Ήτη και εδώ είναι τα Juniperus, τα οποία είναι και στις δύο. Βλέπετε, τον αστερίσκο υπάρχει παντού. Εάν πάει κανείς να μελετήσει κάποιο είδος ή κάποιο ενδιέτοιμο που δεν είναι αστερίσκος, αμέσως υποβιβάζεται η χρηματοδότηση στο 50%. Εμείς σκοπίμως μείναμε σε αυτά. Τώρα, αυτή είναι η χαρτογράφηση της ζημιάς από τις δύο περιοχές, στην Ήτη. Το καλλιόδρομο δεν είναι χαρτογραφημένο με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη λεπτομέρεια. Γιατί μπήκε αργά. Και μπήκε χάρη στις προσπάθειες του Γιώργου του Πολίτη, πολύ μετά το πρόγραμμα που οριοθέτησε και εισηγήθηκε να ενταχθούν αυτές τις περιοχές στο δίκτυο Natura 2000. Στο καλλιόδρομο λοιπόν, μια από τις δράσεις μας θα είναι να χαρτογραφήσουμε και να καλύψουμε αυτό το κενό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τώρα, εδώ, αυτά τα οποία κυνηγάμε, θα τα δείτε, είναι ελάχιστα. Είναι κουκκιδίτσες. Δηλαδή, τα εποχιακά λιμνία, είναι ένα εδώ, ένα εδώ και ένα εκεί. Η μαύρη πέφτη που λέμε είναι μόνο αυτό εδώ το πράσινο. Τα γιουνίπερους είναι μόνο αυτό το κίτρινο. Και τα λιβάδια, το 62-30 αστερίσκος, είναι αυτό το χρώμα. Εντάξει, αυτό έχει μεγαλύτερη έκταση, αλλά με αφορμή αυτούς τους
τους στόχους, εμείς, όπως αντιλαμβάνεστε, θα προσέξουμε όλη την περιοχή και νομίζω ότι ό,τι κάνουμε θα είναι για το καλό όλες τις περιοχές. Αντιλαμβάνεστε ότι για τεχνικούς λόγους έπρεπε να πάμε εκεί. Τώρα, όλο το υπόλοιπο, επιτρέψτε μου και ένα σχόλιο εδώ, αυτό το ανοιχτό πράσινο, τι είναι? Είναι δάση μέλλον. Είναι οι άπειρες τσεφαλαιοκά. Είναι λατοδάση. Τα λατοδάση δεν είναι. Βλέπετε, δεν έχουν κωδικό. Δεν είναι στο παράρτημα της οδηγίας. Καλός ή κακός. Δεν είναι. Κακός ή κακός. Δεν είναι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τη Μύτη. Κάτι παρόμοιο στο πλαίσιο του προγράμματος τώρα θα κάνουμε και για το καλλίδρομο. Και εδώ θα χαρτογραφηθούν πολύ καλύτερα και με πολύ καλύτερη ανάλυση, σε πολύ καλύτερη κλίμακα και κυρίως τα εποχιακά λιμνία. Δεν είναι όμως μόνο οι οικότοποι. Είπαμε ότι έχουμε και είδη στόχους. Ποια είναι αυτά τα είδη? Το ένα το είδη έχουμε ήδη αναφέρει. Είναι αυτό το φυτό που βρίσκεται μέσα στα εποχιακά λιμνία. Είναι η Βερόνικα Οντάια, βλέπετε πάλι τους αστερίσκους, και η Αρκούδα, για την οποία υπήρχαν κάποια δεδομένα ότι μάλλον υπάρχει στην περιοχή. Συμπεριλαμβάνεται λοιπόν και αυτή, και ευτυχώς, χάρη στον κύριο Λεβιζάτο, ο οποίος είναι συνεργάτης του προγράμματος πριν από 1-2 μήνες, διαπίστωσε και ίχνη, ο οποίος ασχολείται με τα πουλιά βεβαίως, είδε τα πρώτα ίχνη Αρκούδας. Το λέμε μεταξύ μας, δεν ξέρω κάπου δεν πρέπει να πολύ διαρρεύσει αυτό, αλλά υπάρχει αρκούδα στην Ήτη. Δεν ξέρω αν θα την βρούμε ή αν θα υπάρχει στο καλλίδρομο, γιατί στο προηγούμενο, σε αυτό το πίνακα που θα δούμε σε λίγο, την πιθανολογούμε ότι υπάρχει και στο καλλίδρομο. Λοιπόν, και είναι και 5 είδη πουλιών από το παράρτημα 1 της οδηγίας 79-409. Παράρτημα 1 σημαίνει αστερίσκος, σημαίνει προτεραιότητα. Εντάξει, είναι τα πιο σημαντικά. Είναι 3 Ριοκολάτες, μία Πετροπέρδικα και ο Εγωλιός. Λοιπόν, να τα είδη μας, Βερόνικα, λίγο προσοχή εδώ, η Βερόνικα δεν υπάρχει στο καλλίδρομο. Απλά, επειδή εκεί θα προσπαθήσουμε, επειδή έχουμε δράσει, όπου θα προσπαθήσουμε να, στα εποχιακά λιμνία του καλλιδρόμου, να βάλουμε την Βερόνικα, την έχουμε ψάξει, δεν υπάρχει. Να την βάλουμε την Βερόνικα, γι' αυτό και βάζουμε και ένα συνεχή. Ίσως είναι κάθε υπερβολή. Εντάξει. Το ίδιο και για την Αρκούδα, να και τα πουλιά, τα οποία, των οποίων μάλλον η μελέτη και η διαχείριση και τα δράσεις προστασίας θα είναι μέσα στην περιοχή, την ΣΠΑ, την ευρύτερη της ΣΥΤΙΣ, που είναι για τα πουλιά, όπως λέγαμε προηγουμένως. Γι' αυτό γίνεται αυτή η διάκριση. Λοιπόν, για να τα δούμε λίγο από κοντά, αυτή είναι η Βερόνικα, ανθισμένη, έχει πολύ, ο κύριος Καρέζος θα μας πει ίσως περισσότερα πράγματα αν το ρωτήσουμε στη συνέχεια, πολύ μικρή διάρκεια από τη στιγμή που φυτρώνει μέχρι να φτιάξει καινούριους σπόρους, καινούργια σπέρματα, 2 μήνες, 2 εβδομάδες, πολύ λιγότερο. Δηλαδή αυτό είναι ένα κύκλο ζωής πάρα πολύ μικρό. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η Βερόνικα. Εδώ είναι η Αρκούδα. Υποθέτω ότι δεν είναι 3 ριοκολάπτες, ελπίζω να μην εκτεθώ. Αυτή είναι. Ωραία. Μας λείπει η Πετροπέρδικα. Ο κύριος Πέτρο μου έχει στείλει πολλές φωτογραφίες, αλλά εγώ δεν αξιώθηκα να τις αξιοποιήσω. Λοιπόν, τώρα, τι πάμε να κάνουμε εκεί? Πάμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν κάποιες απειλές για αυτά τα ενδιαιτήματα και για αυτά τα είδη. Απαριθμούμε κάποιες από αυτές. Δηλαδή, η έμφαση που δίνουμε στην προστασία του δάσους, παραγνωρίζοντας τα ανοίγματα του δάσους, εδώ είναι ένας κίνδυνος. Πρέπει να προσέξουμε και τα ανοίγματα. Η υπερβόσκηση σε ορισμένα σημεία, η υποβόσκηση σε άλλα σημεία, είναι επίσης εν δυνάμει απειλές. Κάποιες παραδοσιακές πρακτικές που ακολουθούσαν εκεί οι βοσκοί. Θερίζανε τα λιβάδια, μαζεύαν το χόρτο για να το έχουν τροφή για άλλη περίοδο του έτους. Οι πυρκαγιές, αλλά και τα τροχοφόρα, τα οποία έχουν κίνηση και στους 4 τροχούς και εισβάλλουν κυρίως στα λιβάδια
και στα εποχιακά τέλματα, γιατί εκεί είναι ελκυστικό το, είναι περιπέτεια για αυτούς, είναι εν δυνάμει απειλές για αυτά τα ενδιαιτήματα και αυτά τα είδη. Εδώ είναι η επέκταση του δάσους, είναι άπιες Τσεφαλόνικη, η οποία σιγά σιγά εισβάλλει σε αυτά τα λιβάδια, τα οποία επίσης είναι σημαντικά και πρέπει να διατηρηθούν. Τα τροχοφόρα οργώνουν, δυστυχώς, κυρίως τις περιοχές όπου υπάρχουν τα εποχιακά λιμνία και βόσκες. Εδώ έχουμε τις σκελέτες, αγελάδες, δίπλα ακριβώς από... Πού είναι το όλο αυτό, είναι... Στη δεύτερη λίμνη, στο παλαιοχώρι. Στο καλλίδρομο. Λίμνη καλλιδρόμου. Λοιπόν, τώρα, επιμέρους στόχοι. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω διαβάζοντας όλα αυτά το κείμενο το οποίο υπάρχει εδώ. Έχετε όμως ήδη αντιληφθεί ότι θέλουμε να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε τα λιβάδια, τα εποχιακά δέλματα από την υποβάθμιση η οποία προκαλείται από ανθρώπινες πιέσεις. Για τα γιουνίπερους, τα οποία είδατε πόσο μικρή περιοχή ήταν σε όλη την έκταση της ίδης. Εκεί, επειδή έχουμε πρόβλημα, έχει διαπιστωθεί πρόβλημα αναγέννησης, θα μελετήσουμε πώς μπορεί αυτό, πώς θα ενισχύσουμε τις συστάδες με γιουνίπερους. Έχουμε δράσεις οι οποίες στοχεύουν στο να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές με λιμνοδεξαμενές επιτόπου, έργα δηλαδή, τα οποία θα βοηθήσουν και την περιφέρεια. Έτσι. Έχουμε δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση των πληθυσμών και στην επέκταση της περιοχής εξάπλωσης για τα 5 είδη πουλιών που αναφέραμε προηγουμένως. Θα δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε την εχθρότητα μεταξύ ανθρώπου και αρκούδας με κάποιες παροχές προς τους κτηνοτρόφους της περιοχής και με τους οικόνους, τη διανομή ποιμενικών σκυλιών είναι 1 μέτρο, ηλεκτροφόρα σύρματα, πίεση σε κάποιους, για τις κυψέλες κυρίως, δεύτερη δράση, να εγκαταστήσουμε κάποιους κοπορώνες από τους οποίους τρέφεται η αρκούδα και να μην καταφεύγει στις καλλιέργειες ή στα δέντρα των κατοίκων. Εκεί είναι μερικές από τις δράσεις, πιλωτικές ίσως, αλλά είναι και αυτό κάτι για να μην αισθάνεται ο άνθρωπος τόση εχθρότητα απέναντι στην αρκούδα. Λοιπόν, δεν θα επιμείνω περισσότερο. Νομίζω ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί έτσι πώς, πού προσανατολίζονται οι δράσεις μας. Τώρα, εδώ είναι κάπως πιο τυπικά τα πράγματα. Ήθελα να σας πω ότι, για να καταλάβουμε τη δομή που έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τα προγράμματα live έχουν κάποιες δράσεις που ονομάζονται δράσεις A. Είναι προπαρασκευαστικές. Εκεί κάνουμε κυρίως μελέτες, σχεδιάζουμε κάποια πράγματα, τα διατυπώνουμε σε χαρτί και ερχόμαστε στη συνέχεια με τις δράσεις C να υλοποιήσουμε αυτές τις μελέτες. Ωραία. Κάναμε κάποια δράση. Την εφαρμόσαμε. Τι αποτελέσματα έχει αυτή η δράση? Αυτό το βλέπουμε στις δράσεις D. Όλα αυτά προβλέπονται μέσα στο ίδιο το πρόγραμμα. Δηλαδή λέμε, θα κάνουμε πρώτα μελέτη, μετά θα κάνουμε αυτή τη δράση, θα την εφαρμόσουμε στο πεδίο και θα την παρακολουθήσουμε κιόλας. Και στη συνέχεια, οι άλλες κατηγορίες δράσεων, δηλαδή εδώ είναι κυρίως δράσεις στο πεδίο. Σχεδιάζουμε κάτι, το υλοποιούμε και το παρακολουθούμε. Κατά πόσο είναι αποδοτικό ή όχι. Αν επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουμε θέσει ή όχι. Και μετά ακολουθούν δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, είναι οι δράσεις ε, δηλαδή και η σημερινή μας εκδήλωση εντάσσεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι σε κάποια δράση ε. Εδώ έχουμε
συνολικό σχεδιασμό και διαχείριση και παρακολούθηση της πρόοδου του προγράμματος, αυτό είναι κυρίως έργο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Η Προστασία της Φύσης έχει την ευθύνη για την διαχείριση και την παρακολούθηση όλου του έργου με τον project manager που έχει ήδη διορίσει. Πώς κατανέμονται, βλέπετε ότι είναι πολλές δράσεις α, πολλές δράσεις C, D, E, F κτλ. Και πώς κατανέμονται στους εταίρους του έργου. Δεν έχει λίγες δράσεις, έχει ίσως τις περισσότερες, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Και φυσικά και το Πανεπιστήμιο και το ΕΔΙΑΓΕ και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και αυτό είναι ένα ρίσκο, το ομολογώ, το λέω. Αύριο έχουμε συνάντηση με τον στη Λαμία, με τον διάδοχο του κυρίου Πέτσιου, που ήταν αντιπεριφερειάρχης μέχρι πρότινος περιβάλλοντος, και ο οποίος οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν άψογος μαζί μας, κατανόησε από την αρχή τι πάμε να κάνουμε και μας βοήθησε σημαντικά, και ελπίζω και ο διάδοχός του, κύριος Σανιδάς, αν δεν κάνω λάθος, τον οποίο θα συναντήσουμε αύριο, γιατί ήθελε να μας γνωρίσει, να έχει το ίδιο πνεύμα συνεργασίας και την ίδια έτσι ανοιχτή αντίληψη για τα θέματα του περιβάλλοντος. Το εύχομαι και το ελπίζω. Έλεγα λοιπόν ότι και ο φορέας αυτός έχει να υλοποιήσει δράσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με έργα στην περιοχή. Θα δούμε σε λίγο, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά έχω την εντύπωση ότι ένα κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο Καλλίδρομο, η βελτίωση του κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης που υπάρχει στην Ήτη, στο Μονή Αγάθωνος, την οποία θα αναβαθμίσουμε, είναι έργα της περιφέρειας. Κάποιες περιφράξεις, λυπάμαι που το λέω, αλλά κάπου θα καταφύγουμε και σε αυτό. Κάπου θα πρέπει να προστατεύσουμε και με αυτόν τον τρόπο. Και όταν λέω περιφράξεις, δεν εννοώ να παραβάλουμε, αλλά εντάξει, διακριτικά και όσο μπορούμε πιο με κάποιους μας άλλους ίσως, κάτι που να μην προκαλεί και την αισθητική του τοπίου. Θα το δούμε αυτό και φαντάζομαι ότι θα καταλήξουμε στις καλύτερες λύσεις. Τώρα, κάτι άλλο που ήθελα να πω είναι ότι κάθε στόχος, εδώ πήρα ένα παράδειγμα τα εποχιακά λιμνία, περιβάλλεται από ένα πλήθος δράσεων, προκαταρκτικών δράσεων στο πεδίο, παρακολούθησης. Βλέπετε, για τα λιμνία, πόσα πολλά πράγματα έχουμε να κάνουμε σε διάφορες δράσεις στο πλαίσιο αυτού του έργου. Σας είπα και προηγουμένως, πλήρης, λεπτομερής, σωστή χαρτογράφηση. Από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, εγώ ήδη βρίσκομαι, είμαι βιολόγος, με ομάδα γεωλόγων, γιατί για αυτά τα λιμνία, αλλά και για τη σημασία που έχουν τα νερά για την Ήτη, χρειαζόμαστε υδρογεωλόγους και γεωλόγους για να κάνουν, να παρακολουθήσουν κάποιες αβιωτικές παραμέτρους που έχουν σχέση με τα βιωτικά στοιχεία που παρακολουθούν. Μετά έρχεται η σειρά η δικιά μας, όπου πρέπει να μελετήσουμε τη δομή της βλάστησης, σύσταση χλωρίδας, πανίδας, τι κατάσταση υπάρχει τώρα, πώς θα υλοποιηθούν κάποιες δράσεις που έχουν σχέση με την προστασία, δηλαδή περιφράξεις, μπάρες, πινακίδες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης του κόσμου, πώς θα διατηρηθούν ελέγχοντας τη διάβρωση και άλλους κινδύνους που διατρέχουν, και συνεχίζω πάλι για τα λιμνία, πώς θα προσπαθήσουμε να εγκαταστήσουμε τη Βερόνικα σε εποχιακά λιμνία, π.χ. στο Καλλίδρομο, ή πώς θα ενισχύσουμε τους πληθυσμούς της, και ήδη γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα φυτρώσουν τα σπέρματα, χάρη στις προσπάθειες που γίνονται στο ΕΔΙΑΓΕ. Έχουμε δεδομένα,
είδη, τα οποία φυσικά θα αξιοποιήσουμε στην συνέχεια για όλες αυτές τις υβόσκηση, όπου και εκεί, εκτός από την εμπειρία που υπάρχει από τους συναδέλφους στο ΕΘΙΑΚΕ, θα επικαλεστούμε και τη βοήθεια ενός πολύ καλού λιβαδοπόνου, ομότιμου καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παναστάση. Αυτά τα λέω απλά για να σας δείξω ότι προσπαθούμε όπου πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους πιο κατάλληλους ανθρώπους. Χωρίς ίχνος, χωρίς την πεποίθηση ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα εμείς. Έχουμε συναδέλφους που είναι εξειδικευμένοι σε κάποιο αντικείμενο, όπου υπάρχουν τέτοιοι συνάδελφοι θα αξιοποιηθούν. Λοιπόν, άρα έχουμε ένα δίκτυο επιστημόνων από την Ελλάδα, οι οποίοι θα συμβάλλουν και θα βοηθήσουν στην υλοποίηση αυτού του έργου. Και βλέπετε στο τέλος, παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της διαχείρισης που θα εφαρμόσει, έτσι ώστε να δούμε αν αυτά τα μέτρα που έχουμε πάρει έχουν κάποιο αποτέλεσμα και αν εξελίσσονται θετικά τα πράγματα όπως τα περιμένουμε. Τώρα, δράσεις διάδοσης. Πρέπει να παρουσιαστούμε σε επιστημονικά συνέδρια, πρέπει να δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε στο πλαίσιο αυτού του πρόγραμμα. Πρέπει να δικτυωθούμε με άλλα προγράμματα live. Να δούμε τι άλλες παρόμοιες προσπάθειες γίνονται στο αντικείμενο που έχει το πρόγραμμά μας. Με αυτούς τους συναδέλφους, σε όποια χώρα και αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να συνεργαστούμε και έχουμε ειδική δράση με αρκετά χρήματα για να τους επισκεφθούμε ή για να μας επισκεφθούν και να μας καταφέρουν τη γνώση και τα θέματα τους. Βλέπετε, αυτά δεν τα σκεφτήκαμε εμείς. Μην θεωρήσετε ότι αυτά απαιτούνται από το ίδιο το πρόγραμμα. Δηλαδή σε υποχρεώνει να δικτυωθείς. Σε υποχρεώνει να πας σε συνέδρια. Σε υποχρεώνει να δημοσιεύσεις. Σε υποχρεώνει να παρακολουθήσεις. Δηλαδή μην θεωρήσετε ότι όλα είναι από το... Είναι τέτοιο το πλαίσιο που διαμορφώθηκε μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας. Όταν κάναμε το πρώτο live το 1994 ήταν όλα χήμα σε μια πρόταση. Δεν υπήρχε καν πλαίσιο, πρότυπο, κουτάκια στα οποία έπρεπε να βάλουμε εμείς το κείμενό μας. Κάντε την πρότασή σας. Τώρα, με τα χρόνια και με την εμπειρία, βλέπετε ότι είναι άλλο. Τώρα υποβάλλονται, εμείς ήμασταν οι τελευταίοι που το υποβάλαμε πώς. Γράψαμε την πρότασή μας σε ένα ειδικό format που υπήρχε, και την ταχυδρομήσαμε με ένα CD και μετά από δύο μέρες έφυγε και το χαρτί, έφυγε το τεύχος. Φέτος θα υποβληθούν ηλεκτρονικά online. Από χρονιά σε χρονιά αλλάζουν τα πράγματα και δεν ξέρω αν βελτιώνονται. Δηλαδή αυτό το online είναι πολύ δύσκολο για μένα. Λοιπόν, τι δράσεις έχει η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Το είπα. Έχει πάρα πολλές δράσεις, τις είδαμε προηγουμένως, σε όλες τις κατηγορίες, και προπαρασκευαστικές, και δράση C, και δράση παρακολούθησης, αλλά κυρίως, είπαμε ότι έχει στο συντονισμό, τη διαχείριση του προγράμματος, έχει δημιουργία στο σελίδας, έχει στην οποία θα ξαναγηθούμε σε λίγο, έστω σύντομα, και έχει πέφτει το μεγάλο βάρος της περιβαλλοντικής επιστοποίησης και εκστρατείας για την επιμόρφωση. Πάλι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης έχει ευθύνη για την εκπόνηση κειμένων τα οποία στο τέλος της πενταετίας θα πρέπει να πάρουν και τη μορφή νομικών κειμένων που θα έχουν σχέση με την προστασία της περιοχής. Άλλη δράση είναι να συντονίσουμε, να βρούμε καταρχήν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της περιοχής που έχουν σχέση με το περιβάλλον και
όλους αυτούς να τους συντονίσουμε ως ελληνική εταιρεία προστασίας της φύσης. Και αυτό το έργο ήδη έχει γίνει, δηλαδή ήδη έχουμε κατάλογο ενδιαφερομένων μερών, έχουμε έρθει σε επαφή μαζί τους και φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή, τους επόμενους μήνες, θα γίνει και μία πρώτη σύσκεψη μαζί τους για να δουν πώς σκεφτόμαστε εμείς, τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε και πώς μπορούν να βοηθήσουν να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα ή να μας πούν ήδη, και ήδη έχουμε ακούσει από κάποιους συνεταιρισμούς εκεί που κάνουν πιλοτομίες, πώς θα συνεργαστούν μαζί μας, έτσι ώστε να μην κάνουμε ζημιές και να έχουν και αυτοί κάποιο όφελος. Λοιπόν, δεν μας συμφέρει καθόλου να τους έχουμε απέναντί μας. Θα πρέπει να μιλήσουμε με όλους, να συνεργαστούμε με όλους, να είμαστε ειλικρινείς απέναντί τους τι πάμε να κάνουμε, να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε και αυτό καταλαβαίνετε ότι θέλει μεγάλη προσπάθεια και μεγάλο ταλέντο που θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Θέλετε και δημόσιες σχέσεις δηλαδή. Προφανώς. Ναι. Λοιπόν, επίσης η προστασία της φύσης έχει αποκλειστικά όλες τις δράσεις οι οποίες αφορούν τα πουλιά, έχει τη μεγάλη ευθύνη. Που είναι από το να μελετήσουμε πώς είναι τώρα η κατάσταση των πληθυσμών αυτών των πουλιών, μετά να υλοποιηθούν δράσεις διατήρησης, ίσως δεν είμαι ειδικό στα πουλιά, αλλά εκεί όπου τα γέρικα δέντρα στα οποία φωλιάζει. Θα πρέπει να συνεργαστούν με τα δασαρχεία, να διατηρηθούν αυτά τα δέντρα, να μην υλοτομηθούν, θα πρέπει να φτιαχτούν τεχνητές φωλιές, θα πρέπει να ανοιχτούν, να διατηρήσουμε, βλέπετε τις ανοιχτές περιοχές, τα ανοίγματα που λέγαμε προηγουμένως. Δεν είναι χρήσιμα μόνο για την Βερόνικα, τα λιμνία και τα λιβάδια, είναι χρήσιμα και για τα πουλιά, τα οποία κυνηγούν σε αυτά τα ανοίγματα. Και... όχι για να κυνηγούμε τα πουλιά, για να κυνηγούν τα πουλιά. Λοιπόν, τώρα, τι περιμένουμε όταν τελειώσει αυτό το έργο. Περιμένουμε πολλά πράγματα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο σε τρεις γραμμές ή σε μια διαφάνεια να καταφέρει κανείς να τα βάλει όλα μαζί. Αλλά σίγουρα περιμένουμε να εκπονηθούν μελέτες με προδιαγραφές για το πώς πρέπει να γίνεται η διαχείριση αυτών των ειδών και αυτών των οικοτόπων που είναι στόχοι του προγράμματος. Θα πρέπει να φτιάξουμε ένα πρωτόκολλο για την παρακολούθηση μετά και κατά τη διάρκεια του έργου, αλλά και μετά τη λήξη του, για όλους τους οικοτόπους και όλα τα είδη. Βλέπετε εδώ κάποια έργα τα οποία θα γίνουν, περιφράξεις, χώροι στάθμευσης, πινακίδες, περίπτερα πληροφόρησης, χώροι κατασκήνωσης. Μην τρομάζετε. Ίσως κάποιοι να σκεφτούν τώρα, αυτοί θα βάλουν το δέντρο κατασκήνωση μέσα στο δάσος και θα κάνουν ζημιά. Όχι, αν γίνει με τον σωστό τρόπο, αντί να γίνεται ανεξέλεκτα όπου να είναι, εάν εμείς οριοθετήσουμε κάποιους χώρους όπου ο άλλος μπορεί να κατασκηνώσει, δεν είναι κακό. Το έχω εφαρμόσει σε άλλα προγράμματα και έχω ζήσει σε τέτοιο πρόγραμμα στην Κύπρο όπου υπάρχει κατασκηνωτικός χώρος. Ναι. Χώρος αναψυχής. Ναι. Με υποδομές να κάνει, να ψήσει κιόλας ο άνθρωπος, ο άλλος να ψήσει, να κάνει το μπάκο. Αλλά, ναι, είναι χώροι οι οποίοι επιβλέπονται από την δασική υπηρεσία, είναι χώροι οι οποίοι έχουν κάποιες ευκολίες για τις ανάγκες του ανθρώπου, τουαλέτες το ένα το άλλο, και είναι χώροι οι οποίοι εποπτεύονται, μην γίνει πυρκαγιά, μην γίνει το ένα, μην γίνει το άλλο. Μακάρι να έστω και πιλωτικά για να δείξουν, να κάνουμε κάτι από όλα αυτά για να δείξουμε πώς μπορεί να γίνει καλύτερα. Μα ο στόχος είναι να φέρουμε τον άνθρωπο κοντά στη φύση.
ναι, να τον διώξουμε, ούτε να τον βγάλουμε έξω από τις περιοχές Natura. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα πρέπει με έναν τρόπο ο οποίος ήταν συμβατός με όλα τα άλλα να γίνουν και τέτοιες. Και αυτά είναι που συγκινούν και τον κόσμο εκεί, γιατί τους λες, θα αυξηθεί ο τουρισμός, θα αυξηθούν οι επισκέπτες, θα έχετε κάποιο εισόδημα, θα διαχειριστούμε τους κτηνοτρόφους. Όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι έχει περάσει η ώρα. Λοιπόν, εντάξει, εδώ είναι τα μουσεία. Βλέπετε μουσεία φυσικής ιστορίας, όπου θα έχουμε διοράματα, θα έχουμε ανάγλυφους, χάρτες λέγονται αυτοί τώρα, αυτά τα ανάγλυφα διοράματα κτλ. Να και τα νομικά κείμενα που σας έλεγα, τα οποία θα προσπαθήσουμε να πάρουν κάποια μορφή μέχρι το τέλος του προγράμματος. Και όπως έχετε αντιληφθεί, δεν είμαστε ένα σκορποχώρι, συγγνώμη για την έκφραση, είμαστε ένα σύνολο ανθρώπων, οι οποίοι εντασσόμαστε σε μία ομάδα. Αυτές οι ομάδες είναι το Πανεπιστήμιο, η Ελληνική Εταιρεία, η οποία προείσταται, πάνω από εμάς είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή είναι η εταίροι, αυτοί είναι οι επιστήμονες με την ειδικότητά τους που θα εργαστούν στο πρόγραμμα. Πώς επικοινωνούν, πώς ο ένας λογοδοτεί στον άλλον και πώς τελικά θα είμαστε συνεπείς στην υλοποίηση του έργου. Το πρόγραμμα έχει χρονοδιάγραμμα. Δεν σας το δείχνω. Είναι για κάθε δράση, πότε αρχίζει, πότε τελειώνει, απλώς τη σκούραζε. Έχει οργανόγραμμα, το είδατε. Έχει οριακά σημεία, τα milestones, έχει ορόσημα. Δηλαδή, είναι στιγμές που πρέπει να δοθούν κρίσιμα παραδοτέα, τα οποία θα αξιολογηθούν και εδώ τώρα είναι αυτό που σας έλεγα, ότι είναι πολύ μεγαλύτερη η Επιτροπή των Ενδιαφερομένων Μερών. Έχουν φροντίσει ο κύριος Πολίτης και ο κύριος Γεωργιάδης, που είναι ο project manager, να φτιάξουν αυτή την ομάδα, που είναι πολύ μεγαλύτερη, επαναλαμβάνω, η διαφάνεια αυτή είναι παλιά και δεν είχα τον χρόνο να την επικαιροποιήσω. Όπως επίσης έχει φτιαχτεί και η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα παρακολουθεί επιστημονικά το έργο. Να τα ορόσημα, έτσι. Διορισμός διευθυντή έργου, έγινε. Κύριος Γεωργιάδης, συγκρότηση Επιτροπής Ενδιαφερομένων Μερών, έγινε, έκλεισε. Δημιουργία δικτυακού τόπου και τη λειτουργία του προγράμματος. Έγινε και αυτό. Θα το δούμε σε λίγο. Άρα, η επόμενη κρίσιμη στιγμή, καλά, αυτό έγινε πολύ πιο γρήγορα. Βλέπετε, 31 Τρίτου. Εμείς το κάναμε ένα μήνα, ίσως και περισσότερο, νωρίτερα. Το επόμενο τώρα είναι Αύγουστος, όπου θα πρέπει να παρουσιάσουμε το έργο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εντάξει, όπου θα κάνουμε μια ανοιχτή, μεγάλη διάσκεψη τύπου, τι κάνω, ορίστε. Όχι τον Αύγουστο, αλλά θεσμίες. Αλλά 31 Οκτώβρου. Μπορεί να το κάνουμε και νωρίτερα. Εντάξει, με συγχωρείτε. Λοιπόν, εγώ αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Τώρα θα ξαναδούμε λίγο στο site του προγράμματος. Εγώ είμαι αισιόδοξο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν και δεν είναι ανήκουν. Ήταν συλλογική προσπάθεια από πολλούς ανθρώπους και νομίζω ότι έτσι η ενθάρρυνση, αυτό το μεράκι που έχουν όλοι, πιστεύω ότι θα βοηθήσουν έτσι ώστε το πρόγραμμα αυτό να υλοποιηθεί και να έχει πολύ καλά αποτελέσματα και να αναδειχθεί όταν τελειώσει ως ένα από τα καλύτερα, γιατί υπάρχει αυτός ο θεσμός, Best Life Projects. Και δεν θέλω να περιευθολογήσω, αλλά σε ένα τέτοιο πρόγραμμα που ήμουν επιστημονικός υπεύθυνος στην Κύπρο, το 2008 πήρε τέτοιο βραβείο. Το ίδιο όραμα έχουμε όλοι μας και για αυτό το πρόβλημα. Θα έχουμε δυσκολίες. Και θα έχουμε δυσκολίες κυρίως με εκείνους τους εταίρους που δεν έχουν περιφέρεια. Πρέπει να τους έχουμε, Χρήστο, από κοντά.
Αλλιώς είναι πάρα πολύ εύκολο να μας ξεφύγουν, να μην κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, να μην βάλουν τα χρήματα που υποσχέθηκαν να βάλουν και. Εντάξει. Εμείς θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε το καλύτερο και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ καλά χρόνια και για την εταιρεία και για τις περιοχές αυτές. Να μην ξεχάσω να πω ότι πρόταση live υποβλήθηκε και πέρυσι και όπου να είναι κατά το Μάρτιο-Απρίλιο με πρωτοβουλία του Νίκου ένα live information που έχει σχέση με την ενημέρωση, πληροφόρηση κτλ. Και τώρα δουλεύεται άλλη πρόταση για να υποβληθεί μέχρι τον Ιούνιο πάλι στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου live. Και δεν πρέπει να μείνουμε μόνο σε αυτά και δεν μένουμε μόνο σε αυτά. Υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε. Και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύει όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και πολλοί εθελοντές και μέλη του συντηρητής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λόγω της ανάλυσης της οθόνης, αυτό ο καθένας θα το βλέπει διαφορετικά στον υπολογιστή του, η θέση είναι αυτή, for open forests, αυτό είναι η συντομογραφία του προγράμματος που έπρεπε να έχουμε, είναι for open forests, μία λέξη χωρίς κενά, χωρίς τελείες, .org. Άρα λοιπόν αυτή είναι η αρχική μας σελίδα, το homepage, αυτή τη στιγμή ό,τι υπάρχει είναι στα αγγλικά, διότι αυτή ήταν είναι η επίσημη γλώσσα του live. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία μετάφρασης και μάλιστα πρέπει να πω ότι αυτή η δουλειά γίνεται από εθελοντές. Έκανε μια πρόσκληση η εταιρεία για να δούμε αν θα υπήρχαν άτομα που θα είχαν διάθεση να βοηθήσουν στη μεταφράση, γιατί ο όγκος των κειμένων είναι πολύ μεγάλος και πραγματικά είχαμε ανταπόκριση. Τώρα, και λίγο παρακάτω. Ναι, ναι. Τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ είναι οι κατηγορίες, οι διάφορες κατηγορίες που έχουμε στη σελίδα. Μπροστά έχουμε βάλει τις δράσεις, τα είδη, τους οικοτόπους και τα γκάλερις με τις φωτογραφίες. Από αυτά υπάρχει άμεσα η πρόσβαση, υπάρχει βέβαια και από εδώ. Όπως βλέπετε εδώ, ας πούμε, στο έργο έχουμε από κάτω μπορούμε να πάμε. Εδώ υπάρχει το περίγραμμα του έργου με τους χάρτες. Εδώ για παράδειγμα είναι η ομάδα του έργου. Για κάποιο λόγο, γιατί δεν βλέπουμε, αργεί λιγάκι απλώς. Και βλέπετε εδώ έχουμε σε κάθε εταίρο την ομάδα του έργου με όλα τα ονόματα. Άρα λοιπόν ξαναγυρίζοντας στην κεντρική σελίδα. Από εδώ λοιπόν μπορείτε να μπείτε κατευθείαν. Εδώ υπάρχουν τα νέα του προγράμματος, τα οποία είναι με χρονολογική σειρά, δηλαδή αυτό που φαίνεται είναι το πιο πρόσφατο. Αυτό ήταν από την παρουσίαση που έκανε ο κ. Γεωργιάδης σε ένα συνέδριο διήμερο που είχε γίνει στην Ελλάδα. Τώρα αύριο θα υπάρχει εκεί η αναφορά της σημερινής παρουσίασης. Και ό,τι γίνεται, διώχνει τα υπόλοιπα και τα κατεβάζει και εδώ πλέον μπορούμε να πάμε σε προηγούμενες σελίδες των νέων, να δούμε τις προηγούμενες αναφορές, απλώς καθυστερεί λιγάκι. Στο μέλος. Βλέπετε, η προηγούμενη αναφορά ήταν ότι για την ορνηθολογική εργασία που είχε γίνει. Αν πάμε πιο πίσω, ας πούμε, στην αρχή, ήταν η πρώτη παρουσίαση επίσημη στη Λαμία που είχαμε πάει η ομάδα της εταιρείας, μάλλον η ομάδα του έργου της εταιρείας, και το παρουσίασε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τώρα, μπαίνοντας εδώ στις δράσεις, υπάρχουν αναλυτικά τα πάντα, δηλαδή μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε. Βλέπετε εδώ υπάρχουν οι κατηγορίες των δράσεων, δηλαδή A, C, D, E και F. Άρα λοιπόν εδώ στην κατηγορία A υπάρχουν όλες οι δράσεις A, που σημαίνει ότι μπαίνοντας σε κάθε μία μπορεί να βρείτε όλη την πληροφορία.
βλέπετε, α3, η οποία αφορά την, τη μελέτη της, των βιοκοινοτήτων των φυτών στα εποχιακά λιμνία. Άρα λοιπόν υπάρχει πλήρης αναφορά, υπάρχει η αιτιολόγηση η οποία εξηγεί γιατί η δράση αυτή είναι απαραίτητη και υπάρχουν και τα αποτελέσματα τα οποία περιμένουμε. Αυτά υπάρχουν για όλες τις δράσεις. Αντίστοιχα, αν πάμε στα είδη, εδώ έχουμε τα είδη με τα οποία ασχολείται το έργο, άρα μπαίνοντας στο κάθε ένα θα δούμε κάποια στοιχεία, όπως επίσης και τις δράσεις οι οποίες συνδέονται με αυτό. Άρα λοιπόν υπάρχει σύνδεση, αν είσαστε στο είδος μπορείτε αμέσως να δείτε τι έχει γίνει, τι θα γίνει. Αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και για τους οικοτόπους. Βλέπετε εδώ έχουμε τις 5 κατηγορίες οικοτόπων από τα εποχιακά λιμνία, τους 2 λιβαδικούς οικοτόπους και τα 2 είδη δάσους, με αντίστοιχα τη σχετική πληροφορία και τη σύνδεση με τις δράσεις. Πηγαίνοντας εδώ υπάρχουν και οι περιγραφές, οι γενικές περιγραφές των 2 περιοχών. Για παράδειγμα, ας πάμε στο Καλλίδρομο. Βλέπετε υπάρχουν εδώ τα στοιχεία, επιφάνεια, το νομοθετικό καθεστώς τόσο το ευρωπαϊκό όσο και το εθνικό. Διάφορα στοιχεία χρήσης γης, η περιγραφή, τα είδη, η σημασία της περιοχής και καταλήγοντας από κάτω έχουμε και τους χάρτες. Άρα λοιπόν εδώ μπορούμε να δούμε για παράδειγμα μπορείτε να ανοίξετε το χάρτη και να το μεγαλώσετε. Άρα βλέπετε έχουμε τις περιοχές. Νομίζω λίγο πολύ αυτά είναι, αυτό θέλει λίγο παιχνίδι εδώ. Τα νέα τα είπαμε. Εδώ τώρα θα πάμε στον καλύτερο, θα αφήνω τελευταίο. Μα από εκεί θα τελειώσουμε. Εδώ θα μπουν κάποια πράγματα τα οποία θα είναι διαθέσιμα για κατέβασμα στην πορεία. Results, όταν έχουμε αρχίσει να έχουμε αποτελέσματα, θα ανακοινώνονται αυτά επισήμως. Τα στοιχεία εδώ κάτω στο κάτω μέρος της σελίδας φαίνονται όλοι οι εταίροι που από εδώ υπάρχει κατευθείαν σύνδεση με τις ιστοθέσεις του καθενός. Μπαίνοντας από εδώ θα μπούμε στην περιφέρεια της Ελλάδας αντίστοιχα. Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας από εδώ. Εδώ θα υπάρχει ένα newsletter το οποίο θα αρχίσει να κυκλοφορεί. Τώρα, για όσους έχουν όρεξη και διάθεση, πρέπει να μπείτε και να το ψάξετε. Και τα galleries είναι ακόμα λίγα. Θα γίνουν στην πορεία περισσότερα. Έχουμε αρχίσει και βάζουμε κάποια πράγματα. Για παράδειγμα εδώ, τα αγριολούλουδα της Ήτης, είναι φωτογραφίες, οι περισσότερες είναι του κύριου Καρέτσου. Εδώ μπαίνοντας στις φωτογραφίες φαίνεται και το τι είναι και το όνομα του φωτογράφου και πατώντας την καθεμία φυσικά μεγεθύνεται. Από εδώ έχουμε τη δυνατότητα προς πίσω μέσα στις φωτογραφίες. Υπάρχει κάποια περιγραφή εδώ σε άλλα λιγότερο, σε άλλα περισσότερο. Πίσω στα galleries και βουλιά. Και με την ίδια λογική υπάρχουν είναι και τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι αυτό, αν έχετε όρεξη και πείτε, θα έχετε χρόνο. Η πατουσίτσα ήταν ενδιαφέρουσα. Τώρα, μια και είμαστε στην Αρκούδα, να κάνω ένα σχόλιο πριν συνεχίσουμε. Η Ήτη δεν έχει μόνιμη παρουσία, αυτές είναι φωτογραφίες του Αρτούρου από δουλειά στο πεδίο. Βλέπετε έχουμε φωτογραφίες από πολλούς συντελεστές και αυτό θα εμπλουτίζεται, δηλαδή αυτό λειτουργεί μόλις 15 μέρες. Μάλιστα έχουμε εδώ και την
την κυρία Λάντα, η οποία είναι μέλος της, είναι η designer τέλος πάντων που το έφτιαξε, μέλος της ομάδας που μας στήριξε για την ιστοσελίδα. Θέλει ακόμα κάποιες λεπτομέρειες, θέλει το ελληνικό κομμάτι το οποίο είναι υπό κατασκευή και βέβαια αυτό θα εμπλουτίζεται συνέχεια, διότι κάθε δράση που γίνεται θα αρχίσει να μας δίνει πληροφορία, θα αρχίσουμε να μαζεύουμε υλικό, θα αρχίσουμε να μαζεύουμε φωτογραφίες, άρα προχωράει. Να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι θα είναι δήλωσο το site. Θα είναι όλος και στα ελληνικά. Και στα ελληνικά. Όμως θα ήθελα, Νίκο, να μου επιτρέψεις να ζητήσουμε από τον Γιώργο τον Καρέτσο, ο οποίος είναι επικεφαλής της ομάδας του ΕΘΙΑΓΕ και διευθυντής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών, έτσι, να μας πει δύο λόγια. Επειδή έχει κάνει, ο κ. Καρέτσος έχει εκπονήσει την ηλεκτρονική διατροφή στην Ήτη. Είναι ο ειδικός χλωρίδα και διάστηση. Λοιπόν, Γιώργο, αν κάπου θέλετε να συμπληρώσεις κάτι, αν εγώ παρέλειψα κάτι, αν έτσι δύο λόγια. Νομίζω ότι... Λοιπόν, κύριε Σκαλέτσης. Μόνο δύο λόγια. Έτσι. Το ένα είναι και σαν παρατήρηση σε αυτό που είπαμε στην αρχή για την Βερόνικα Ήτια, που λέμε ότι θα ενδεχόμενα να την πάμε και στο καλλίδρομο. Η σκέψη μας είναι ότι επειδή ο βιότοπος της είναι πολύ μικρός, μερικά τετραγωνικά μέτρα, παρότι η αριθμή της είναι πάρα πολύ μεγάλη, φανταστείτε σε μια τετραγωνική παλάμη να έχει 15 μέχρι 30 φυτά. Βγαίνει σε πάρα πολύ μεγάλους πληθυσμούς, αλλά είναι πολύ μικρός ο βιότοπος. Φανταστείτε μια λιμνούλα μερικών τετραγωνικών μέτρων σε τρία διαφορετικά σημεία στην Ήπειρο. Και λέμε τώρα να τη μεταφέρουμε σε ένα άλλο εποχικό λιμνείο που πάλι στην Ήπειρο, που είναι μέσα στον πυρήνα, δεν απέχει πολύ. Μάλλον είναι λίγο χαμηλότερα υψομετρικά, αλλά δεν ξέρουμε αν θα επιβιώσει, γιατί είναι διαφορετικό ίσως το εδαφικό υπόστρωμα. Και σε κάποιες άλλες περιοχές εκτός του πυρήνα, εκτός δηλαδή της περιοχής Natura, που επειδή υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα είδη που βγαίνουν μαζί της, ενδεχόμενα εκεί πέρα να μπορέσει να επιβιώσει σε λίγο χαμηλότερο υψόμετρο στην περιοχή της Καταβόθρα. Αυτό μόνο για την διατήρησή τους, μήπως τυχόν υπάρξει κάποιο πρόβλημα καταστροφής των βιοτόπων. Και κάτι άλλο να προσθέσω για το γυνήπριο σφοιτητήσιμα. Μέσα στο χώρο που είναι οριοθετημένη η περιοχή Natura, βγαίνει μόνο στην βόρεια στέψη του φαραγγιού του Γοργοποτάμου. Εκεί πέρα έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές στο παρελθόν, δεν ξέρουμε για ποιους λόγους, ενδεχόμενα ξέρω αν το χρησιμοποιούσαν το ξύλο του για διάφορες κατασκευές, οι ντόπιοι εκεί πέρα λένε ότι είναι πολύ καλό για να φτιάχνουν τις λεγόμενες βιδούρες που βάζαν τα γιαούρτια μέσα, θα έχετε ακουστά ίσως αυτά τα πράγματα. Και επειδή είναι και ασαπές το ξύλο, ενδεχόμενα το κόβαν για αυτόν τον λόγο. Και πολλά ιστάμενα δέντρα φαίνεται να είναι κλαδεμένα. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τους λόγους για ποιο λόγο έχει γίνει. Στην ίδια ακριβώς περιοχή που είναι ο βιότυπος του γιονίπριου φοιτητήσιμα υπάρχει άλλο ένα καινούριο είδος κρεμμυδιού που έχει ανακαλυφθεί πολύ πρόσφατα. Δεν έχει δύο χρόνια τώρα που έχει δημοσιευθεί. Είναι το Allium Langarophyllum. Αυτό δεν έχει περάσει στην οδηγία ακόμα, δεν ξέρουμε αν τυχόν. Και αυτό είναι πολύ μικρός. Έχει εντοπιστεί σε δύο σημεία στην Ήτη. Ενδεχόμενο και αυτό να χρειάζεται κάποια... Δεν κινδυνεύει, γιατί βγαίνει μέσα στις χυσμάδες των βράχων, σε πολύ δυσπρόσιτες περιοχές. Αλλά θα πρέπει να μελετήσουμε και αυτού τους οικοτόπους κλπ. Και να δούμε ποια είναι ακριβώς η βιολογία. Αυτά έχω να πω και σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, ότι έχουμε τους ειδικούς παντού. Αυτό ετοιμαζόμουν να πω και εγώ. Το ένα είναι αυτό, ότι μας δίνει τη δυνατότητα αυτό το πρόγραμμα να συνεργαστούμε με τους ειδικούς ακριβώς. Με ανθρώπους που έχουν εμπειρία και που μέσα από αυτές τις συνεργασίες ανοίγονται και γνωρίζονται στις εταιρείες και για άλλες συνεργασίες και για μεγαλύτερα πράγματα και για άλλα πράγματα. Έτσι, ένα άλλο είναι ότι μας, για όσους δεν ακούσατε το όνομα αλλά δεν τον έχετε γνωρίσει, μας έδωσε την ευκαιρία το live
να πάρουμε να έχει η εταιρεία ένα ακόμα στέλεχος, που είναι ο Χρήστος Γεωργιάδης, ο οποίος είναι... Να τον δούμε. Να τον δείτε, γι' αυτό το λέω. Είναι ο υπεύθυνος του έργου, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα live και ο οποίος ήδη έχει βοηθήσει στη διαμόρφωση και άλλων νέων προτάσεων και σε άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Ετοιμάσαμε και υποβάλαμε μια πρόταση ίντερνετ και ετοιμάζουμε κάτι άλλο τώρα. Άρα λοιπόν και η παρουσία του Χρήστου κοντά μας πλέον μας δίνει τη δυνατότητα να κατευθυνθούμε και σε άλλες κατευθύνσεις που θα μπορέσουν να μας στηρίξουν. Και απλώς τελειώνοντας για την ιστορία της συζήτησης, θα πρέπει να πω, γιατί είναι παλιά αυτή η ιστορία, ότι η ιδέα του προγράμματος ξεκίνησε από τον Γιώργο τον Πολίτη, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας γκρινιάζει να κάνουμε κάτι για το αγαπημένο του καλύτερο. Να πω κάτι που δεν είναι ερώτηση, και εμείς όλοι εδώ είμαστε έτοιμοι να έρθουμε ως μέλη της εταιρείας εκδρομής στην Ήτη και στο Καλλίδρομο. Και ο κύριος Καρετσούς θα μας στη φάση του μελετητική και μετά να ξαναπάμε όταν θα τελειώνει το πρόγραμμα. Θα την φτιάξει το πρόγραμμα. Σοβαρά, αυτή είναι μια πολύ καλή πρόταση. Είναι πολύ καλή πρόταση και σοβαρή πρόταση. Όλα τα μέλη της εταιρείας, εφόσον συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, όταν αρχίσουν να γίνονται κάποια πράγματα εκεί, για να βλέπουμε και το έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος. Θα ήταν χαρά όλων μας να φιλοξενήσουμε και να συνεργήσουμε και με τους ειδικούς να... Ναι, είναι κάτι που πρέπει να συγκινήσει όλους μας και να γίνει. Να γίνει. Ερωτήσεις τώρα. Γιώργο. Πηγαίνω στην Ήτη 40 χρόνια. Και πάλι. Άστο πάλι. Μάλιστα έχω δώσει και ένα κείμενο για την πρώτη μου ανάβαση στην Ήτη το 1969. Διασχίσαμε με έναν άλλο μαζί την Ήτη σε μια εποχή που ακόμα μόλις είχαν φύγει οι αντάρτες τα βουνά και πήγαμε εμείς. Πιστεύω ότι την ξέρω αρκετά καλά, την έχω ανέβει και χειμώνα και καλοκαίρι και άνοιξη και φθινόπωρο όλες τις εποχές. Σας έχουμε υπόψη. Ναι, και έχω πει ότι ό,τι χρειάζεστε από βοήθεια κλπ. Είμαι πρόθυμος και να πάω εκεί και να βοηθήσω με όποιον άλλο τρόπο, να δώσω φωτογραφίες, να δώσω φωτογραφίες, δεν ξέρω τι. Θέλω να πω για την σύγκριση που έκανε Κυριάκο Κύπρο με Ελλάδα. Έχω πάει και στο Τρόαδος αρκετά, έχω γυρίσει δύο-τρεις φορές. Και πράγματι εκεί πέρα υπάρχει δασική υπηρεσία, υπάρχει φύλαξη, υπάρχει προστασία, έτσι, και μπορείς να κάνεις μια κατασκήνωση ελεγχόμενη σε ένα μέρος. Παραδείγματος χάρη στην Ήτη θα μπορούσε να κάνει μια κατασκήνωση κοντά στο Αϊβατικό καταφύγιο, που έχει και βρυσούλα και έχει και τα μεγάλα τα δέντρα για σκιά και πάρα πολύ όμορφο. Όμως εδώ το δασαρχείο βρίσκεται στη Λαμία. Έτσι. Και πας εκεί και δεν βλέπεις όχι δασικό υπάλληλο, όχι δασική υπηρεσία, ούτε καν μια ταμπέλα που να λέει ότι υπάρχει κάποιο δασαρχείο. Αυτό λοιπόν είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στην Ήπειρο. Άλλο πρόβλημα που πρέπει να το λάβουν υπόψη. Δεν ξέρω αν έχουν σταματήσει τώρα. Σκυλώσαν κάτι δάλι. Ναι, σταματήσανε στην Ήπειρο. Γινότανε από την Καταβόθρα μέχρι την Πειραιά. Μετά έχουμε έντονη λαθροθυρία, λόγω λήψεως παντελούς λήψεως φύλαξης και προστασίας, ο κάθε αδέσποτος πηγαίνει εκεί πέρα και κυνηγάει. Επίσης υπάρχει λαθρέα μοστή. Ο καθένας όπου πάει θέλει και μόσκες. Ανεξέλεγκτο. Στη Λαμία είναι το Χασάπικο, έχει δύο Αλβανούς εκεί πέρα αυτός, θα μολάει με τα πρόβατα και πώς πούμε που θέλουν. Το επισημάναμε, κύριε Ιησού. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να είναι θέμα είναι πώς θα εντοπιστεί τώρα η υπόσχεση και πώς θα. Μετά, διάβασα από χθες ένα ορειβατικό περιοδικό
ότι η Ήτη είναι γεμάτη βοξίτη. Υπάρχουν κάποια σχέδια πιθανής εξόρυξης. Πρέπει να το δούμε αυτό σοβαρά. Παρακάτω. Δεν είπαμε τίποτα για το αγριόγυρο που υπάρχει στην Ήτη. Τυπικά πάω, που δεν είναι στις οδηγίες, δεν είναι σε αυτά. Είναι ένας από τους τελευταίους πληθυσμούς στην Σαμινά της Ρούμελης, ας πούμε. Γιόντα, Βαρδούσια και Ήτη που έχει απομείνει. Κάτι λίγα άτομα τα οποία εκεί στο φαράγγι του Γοργοποτάμου προσπαθούν να επιζήσουν, γιατί τα κυνηγάνε αγρίως. Και γι' αυτά κάτι να γίνει, κάποια προστασία να ληφθεί. Ναι, μετά. Ακριβώς. Ναι, δεν είναι προτεραιότητας, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε και γι' αυτό. Άλλο θέμα. Είναι η... Δεν το υποβαθμίζω, κύριε Σφίκαρο, δεν το υποβαθμίζω. Όχι, απλώς βάζω κάποια ζητήματα που μπορεί να... Δείτε... Τα δούμε. Στις παράλληλες δράσεις. Έμεσα, ναι, ένα άλλο από κάποιες δράσεις, υπάρχει μια βασική κλασική διαδρομή που αρχίζει από την Άνω Υφάτη, ανεβαίνει στην Αμαλιόβρεση, στην Περδικόβρεση κλπ. Και καταλήγει στο καταφύγιο. Αυτή η διαδρομή πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα, γιατί είναι η βασική διαδρομή αυτών που θέλουν να πεζοπορήσουν στην Ήτη. Εννοείται αναβάθμιση του μονοδοχείου. Ναι, ενδεχομένως. Καλύτερη σήμανση κλπ. Μετά, στη λιμνούλα του οροπεδίου στις Λιβαδιές. Δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί έχω να πάω πολύ καιρό. Αυτή η λιμνούλα το καλοκαίρι, το χειμώνα πάγονται. Τώρα αυτή τη στιγμή παγωμένη. Μετά έλειωνε ο πάγος, μετά η λίμνη. Και το καλοκαίρι σχεδόν ξεραδόταν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των λιμνών. Κάποτε είχε την ιδέα των Αστραγγείων και δεν ξέρω αν συνεχίζει να ισχύει αυτό. Επειδή ήταν μια δροσούλα εκεί πιο πέρα, έβαλε ένα αυτό και πηγαίνει το νερό συνέχεια στη λίμνη για να υπάρχει πάντοτε η λίμνη, όλο τον χρόνο. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Δεν έχει κάτι... εκεί μέσα Βερόνικα, κύριε Σφίκα. Ναι, δεν πάνε, μπορεί να είχε παλιά. Μπορεί να μην έχει Βερόνικα εκεί, ναι, πέρα. Γιατί τώρα βάζουν στην αυτό έχετε δίκιο, ότι ρίχνουν τα νερά από τη βρύση. Ναι, ναι, δεν θα ξεκολουθούν τα νερά. Ναι, ναι, τώρα αυτό είναι παγιωμένο πια. Άρα είναι άλλο τύπο βιότοπος. Άλλαξε ο βιότοπος με το να έχει συνέχεια. Η μεγάλη απόσταση του Δασαρχείου από τον Εθνικό Δήμο της Ήτης και την Ήτη γενικά. Μετά, εκεί συμπληρωματικά όμως έχουμε, κύριε Σφίκα, τον φορέα διαχείρισης με το προσωπικό του. Θα μπορούσε να αντισταθμίσει αυτή την έλλειψη. Μετά, το χωριό Καστανιά. Δεν είμαστε εμείς που θα υποδείξουμε μετακίνηση του Δασαρχείου. Όχι, δεν καταλαβαίνετε ότι. Αλλά. Είναι το πρόβλημα. Αλλά. Υπάρχει. Αύριο, εκτό από τον κύριο Σενιτά, πάμε να δούμε με τον κύριο Καρέτσο, τον Γιώργο τον Πολιτική, τον κύριο Γεριάδη. Πάμε να δούμε και τον Δασάρχη αύριο. Να ραντεβούμε σήμερα μαζί. Γιατί θέλουμε να ενημερώνονται αυτοί οι άνθρωποι και να είναι όσο γίνεται πιο κοντά μα στην υλοποίηση του προγράμματο. Επίση, μια βασική είσοδο στον Εθνικό Δήμο της Ήτης είναι το χωριό Καστανιάς. Οπού που ανεβαίνει ο κομματόδρομος επάνω είναι το βουνό και διασύζει όλη την Ήτη. Κάτι πρέπει να υπάρχει εκεί πέρα, κάποια κέντρο πληροφόρησης, κάτι εκτός από το κέντρο πληροφόρησης του μοναστηριού, του Αγάθωνα. Κάτι πρέπει να είναι κάποιο φυλάκιο, κάποια ενημερωτική πινακίδα έστω που να λέει να κάνει σε ένα πρόβλημα. Πινακίδες μπορούμε να βάλουμε, αλλά δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Και κόστος έχουνε. Βάζω κάποιες ιδέες. Οκ, εντάξει. Η Αρκούδα. Η Αρκούδα βεβαίως είχε εξαφανιστεί για πολλά χρόνια από την Ήτη και τα βουνά της Ρούμελης γενικά. Και τώρα επανεμφανίστηκε γιατί έχουμε αύξηση του τουρισμού της Αρκούδας και κατέβηκε και προς τα κάτω. Πρέπει να το... Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ότι υπάρχει η Αρκούδα ήδη στην Ήτη, ότι ήρθε ξανά η Αρκούδα. Θα μπορούσε ο κύριος Ελληνιζάδος να μας μεταφέρει την εμπειρία πριν από δύο μήνες. Μπορεί να είναι μία, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι τρεις. Αλλά πρέπει με κάθε τρόπο η Αρκούδα να παραμείνει στην Ήτη. Να δούμε πώς. Είμαστε τόσο κύριος Φίλκας. Επίσης πρέπει να πούμε ότι στην Ήτη έχει πολλά αγριογούρουνα. Ιδίως αν πάει κανείς στην εποχή που είναι τα χιόνια, θα δει παντού πατημασιές μέσα στο χιόνι με τα αγριογούρουνα. Τα οποία βεβαίως θα κυνηγάνε αγρίως.
Αλλά επειδή αυτά κάνουν πάρα πολλά παιδιά, δεν κινδυνεύει να εξαφανιστεί το είδος. Αυτά είχα να πω. Πάντως, κύριε Σπίκερ, είστε σίγουρος ότι καταλαβαίνετε ότι τώρα είναι μια μικρή περίοδος για μας. Δηλαδή, με την έννοια ότι δεν μπορούμε ακόμη τίποτα από όλα αυτά που έχουμε πει να μελετήσουμε. Δηλαδή, ουσιαστικά ξεκινάμε οι δράσεις που έχουν να κάνουν με την χλωρίδα, την πλάστηση, τη σύνθεση των ειδών, όλα αυτά. Είναι από Απρίλιο και ίσως και μετά. Και νωρίς λέω. Λοιπόν, τότε όρεξη να έχετε και θα έρθετε μαζί μας. Όχι, απλώς κύριε, όταν μου τρέψει και εγώ ένα σχόλιο ακόμα ότι αυτή τη στιγμή με την τρέχουσα κατάσταση διαχείρισης στην ελληνική κρίση, ένα μέρος των αρμοδιοτήτων των δασαρχείων ή άλλων φορέων έχει περάσει εν μέρη στους φορείς διαχείρισης. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρχει φορέας διαχείρισης στην Ήδη και η φύλαξη έχει αυξηθεί, διότι υπάρχουν μόνιμοι φύλακες που κάνουν περιπολίες στο βουνό κτλ. Το πρόβλημα της λαθροτηρίας υπάρχει, η έκταση είναι τεράστια. Από εκεί και πέρα τα διαχειριστικά σχέδια σε ό,τι αφορά το αγριόγυνο, σε ό,τι αφορά τα μονοπάτια, σε ό,τι αφορά πολλά από τα φυτά, την παρακολούθηση των οικοτόπων, την παρακολούθηση των πουλιών, όλα αυτά. Αυτά είναι αρμοδιότητες πλέον συγκεκριμένες του φορέα διαχείρισης, οι οποίες είναι δρομολογημένες όλες, οι οποίες έχουν χρηματοδότηση διακοπτόμενη μένα, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχουν χρήματα για την επόμενη τριετία, τετραετία. Ήδη έχουν στην Ήτη συγκεκριμένα έχουν προκηρυχθεί κάποια από αυτά τα έργα. Για παράδειγμα, έχει ξεκινήσει να γίνεται κάτι για το αγριόγυδο, έχει ξεκινήσει να γίνεται κάτι για μονοπάτια. Άρα λοιπόν υπάρχει φορέας ο οποίος ασχολείται με το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πραγμάτων. Από εκεί και πέρα, επειδή τα όρια του life είναι πολύ στενά, δεν είναι δυνατόν να. Καταρχήν, δεν μπορείς να παρεκκλίνεις από αυτό που έχεις δώσει ως μελέτη. Ας πούμε, για παράδειγμα, το αγριοείδο, επειδή δεν είναι είδος προτεραιότητας, αν έμπαινε στο έργο, αμέσως θα μας έρθει το ποσοστό χρηματοδότηση στο 50%. Που σημαίνει, ας πούμε, ότι θα ήταν αδύνατο πρακτικά να γίνει το έργο, διότι δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθεί η ίδια συμμετοχή αρκετή. Άρα λοιπόν, και από τη στιγμή που υπάρχει ο φορέας, ο οποίος χρηματοδοτείται για να κάνει κάποια από αυτά τα πράγματα τα οποία ήδη γίνονται, δηλαδή έχει τρεις φύλακες. Μάλιστα, στην τελευταία μας επίσκεψη, οι φύλακες του φορέα ήρθαν μαζί μας πάνω στο βουνό, μας ακολούθησαν, μας έδειξαν κάποια πράγματα. Και ο κύριος Αλεβιζάτος κάποια φορά πήγε μαζί τους και τους έδειξε κάποια πράγματα για την ορνηθολογική παρακολούθηση. Υπάρχει συνεργασία με το φορέα, δηλαδή εμείς ενημερώνουμε κάθε φορά, θα γίνουν πράγματα, θα τους δείξουμε. Είναι μέρος του προγράμματος, του έργου δηλαδή αυτό, ότι θα μάθουν, θα εκπαιδευτούν σε κάποια πράγματα που μπορούμε συγκεκριμένα να τους δείξουμε μέσα από το έργο. Τεχνογνωσία, μετάδοση σε κάποια πράγματα. Άρα λοιπόν, μεγάλο κομμάτι από αυτά που, τα περισσότερα από αυτά που είπε ο Γιώργο, είναι ήδη δρομολογημένα μέσα από το φορέα. Να ρωτήσω κάτι. Ξεκινώντας από αυτό που είπε ο κύριος σχετικά με το κλάδιμα των κέντρων, που χρησιμοποιούν το ξύλο του κέντρου για συγκεκριμένα πράγματα. Έχει ληφθεί υπόψη η εκμετάλλευση διαφόρων δασικών ειδών, που μπορεί να είναι και απειλές, στο έργο. Δηλαδή, συγκεκριμένα ξύλα χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες δουλειές. Δεν είναι ενιαίο παντού. Παραδείγματος χάρη. Λαθρελιοτομία σε μαύρη πεύκη ή σε κουνίπερους. Όχι, σε οτιδήποτε. Θέλω να σας πω παραδείγματος χάρη, τα παλιά τα χρόνια, ξύλευση για συγκεκριμένους σκοπούς. Να σας πω, όταν φτιάχνανε ένα άρωτρο, το ξύλινο άρωτρο, κάθε κομμάτι ήταν από διαφορετικό είδος ξύλου, γιατί είχε διαφορετικές ιδιότητες. Και πήγαιναν και ψάχναν να βρουν το συγκεκριμένο δέντρο ή το θάνο, τον έκοβαν για να το χρησιμοποιήσουν για αυτόν τον λόγο. Και αυτό είναι απειλές. Έχει ληφθεί κάτι τέτοιο υπόψη σε αυτό το έργο, δηλαδή πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δασικά είδη, όποια δασικά είδη. Για να μην γεννήσω εγώ προσωπικά, δεν το έχω διερευνήσει, αλλά αν με ρωτούσατε αν αυτό το γεγονός, αν θεωρήσω ότι γίνεται όντως, ότι συνιστά σημαντική απειλή, νομίζω ότι θα σας απαντούσα όχι. Αν δεν γίνεται σε επίπεδο μαζικής παραγωγής, δηλαδή εγώ θα κατανοούσα την ανάγκη ενός ανθρώπου που θέλει να φτιάξει, που φτιάχνεται σήμερα μήπως παραδοσιακά άρωτρα, υπάρχει όχι. Αλλά αν ιστορικά γινότανε, αλλά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή, μπορώ να πιθανολογήσω ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.
Δηλαδή για την κατασκευή κάποιου εργαλείου να απειλείται. Συλλογή κάποιου φυτού για τσάι που το ρημάζουμε. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο ενδέχεται ναι, να συνιστεί. Η εκμετάλλευση των δασικών ειδών όχι σε κυβέρνηση του ξύλου. Ευρύτερα, ευρύτερα λέτε. Σε αυτό το έργο υπάρχει. Όχι. Εμείς δεν έχουμε κάποια δράση που να διερευνήσει όλους αυτούς τους κινδύνους. Απλά εμείς καταγράψαμε κάποιους κινδύνους που ήμασταν βέβαιοι ότι υπάρχουν και προτείναμε δράσεις για το πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Αλλά θέματα συλλογής του δάσους. Τα δάση μας είναι ανανεώσιμος φυσικός πόρος και πρέπει να ξυλεύονται. Αρκεί να γίνεται σωστά και σωστά να γίνεται. Και το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι απειρούμενοι και κάτω δεν υπάρχει πλέον δασική εκμετάλλευση. Δεν έχουν αφήσει τα δάση στην δίκη τους. Τα μεγαλώνουν, τους απειρούν μετά, δεν κάνουν. Γι' αυτό λέμε ότι εμείς πάμε να διατηρήσουμε τα ανοίγματα μέσα στα οποία εισβάλλει η Ελλάδα. Τώρα, Γιώργο, αν θέλεις εσύ κάτι να προσθέσεις στο σχόλιο του κυρίου και ως προς την... Να πούμε αυτό, ότι αυτό που είπε και ο κύριος Φίκας, ότι στην Ήτη τουλάχιστον και στο καλλίδρομο από ό,τι ξέρω, έχει υποχωρήσει η εκμετάλλευση των δασών. Και τα δάση που κοιτάξουν να... Γιατί δεν έχει το ξύλο καλή τύχη στην αγορά, εκτός από μικρές βιοτεχνίες που θα μπορούσαν να απασχολήσουν λίγα άτομα κλπ. Υπάρχει τόσο φθηνή ξυλία που έρχεται εισαγόμενη και σε πολύ καλύτερη ποιότητα, οπότε δεν γίνεται καμιά εκμετάλλευση. Σχεδόν έχει ατονίσει. Ναι, έχει ατονίσει. Σχετικά με αυτό που λέγαμε με τη βοσκή, στην Ήτη, επειδή η περιοχή είναι προστατευόμενη, έχει περιοριστεί η βοσκή στην περιοχή του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το δάσος τώρα να ξαναμπαίνει μέσα από τα διάκαινα που είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν από τις πυρκαγιές και αυτές που βάζαν δηλαδή οι βοσκοί για να καταφέρουν να φτιάξουν βοσκοτόπια για να βάλουν τα κοπάδια τους μέσα. Τώρα μπαίνει σιγά σιγά το Juniperus nana που λέμε που σέρνεται κάτω το Juniperus και μέσα από εκεί βρίσκει δυνατότητα το έλατο και επανέρχεται στους παλιούς βιοτόπους, στους πανάρχαιους τέλος πάντων. Αλλά με αυτόν τον τρόπο όμως κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτό το τοπίο που ενδεχόμενα αυτό να δημιούργησε και αυτή την βιοποικιλότητα στην περιοχή. Οπότε αυτό θέλουμε να το διατηρήσουμε και μια πρότασή μας είναι να συνεργαστούμε με αυτόν τον καθηγητή της Λιβαδοπονίας, τον Παπαναστάση, που να μας πει να μας δώσει κάποιες λύσεις στο βαθμό της έντασης της βοσκής, ποιο είδος θα είναι αυτό που θα βόσκει, σε τι έκταση πρέπει να βόσκεται και με τι ένταση, ώστε να διατηρήσουμε αυτή την ισορροπία. Άλλωστε αυτά τα είδη δεν πιστεύω ότι κινδυνεύουν τόσο από τη βοσκή. Για ποιο λόγο, γιατί η βοσκή τα δημιούργησε άλλωστε αυτά. Ναι, και φαντάζομαι ότι αφού τα ίδια αυτά διατηρήθηκαν στο παρελθόν για τόσα πολλά χρόνια, γιατί προφανώς δεν είναι δημιουργήματα πρόσφατα, σημαίνει ότι κάποιο ρόλο έπαιξε και η βοσκή στο να διατηρηθούν. Άρα μιλάμε για μια ισορροπία που έχει προέρχεται από μια διαταραχή. Ακριβώς. Αυτό είναι ότι προσθέτει. Αυτά πρέπει να γίνουν σε συνδυασμό και πρέπει να γίνουν και με την... εκεί πέρα που υπάρχει κίνδυνος να αποτύχουμε, είναι η αποδοχή από τους ντόπιους κατοίκους. Εκεί πέρα πρέπει με αυτούς τους ανθρώπους να έχουμε σε μια, ας το πούμε, θέλει μια πολύ, πώς το είπε ο Κυριάκος πριν, πρέπει να είσαι πολύ διπλωμάτης, όχι με την έννοια ότι να τους κοροϊδέψουμε. Το θέμα είναι ότι μάλλον αυτοί οι άνθρωποι τους έχουν κοροϊδέψει τόσο πολύ στο παρελθόν, τώρα δεν πιστεύουν σε οτιδήποτε πας εσύ να τους πεις περισσότερο σοβαρό. Να τους πούμε πραγματικά τι θέλουμε να κάνουμε, ποιες είναι οι δυνατότητες αυτού του προγράμματος και πώς αυτοί θα μπορούσαν να υποφεληθούν από αυτή τη δραστηριότητα. Αυτό θέλουμε και μόνο. Πάντως και εκεί ακόμη που λέτε υπάρχει υπόσχεση, εμείς θα πάμε να αφαιρήσουμε, θα αποσύρουμε ξυλιμάζα, θα κάνουμε, θα δημιουργήσουμε τροφή για τα ζώα. Έτσι. Αυτό που κάνανε οι ήδη οι παλιότεροι και δεν το κάνουν τώρα.
Νομίζω υπήρχε μια ερώτηση. Είχατε πει ότι θα παρουσιάσει ο κύριος λίγο... Ναι, ναι. Κύριος Λιβεζάκος, πείτε μας. Θα μιλήσω λίγο. Ναι. Λοιπόν, είμαι ο ορνιθολόγος του προγράμματος και είχα πάει το Δεκέμβριο με ένα συνεργάτη. Ήταν η νύχτα. Βγαίναμε από τον δρόμο από τις Κασταλιές προς το Ορειοθνικό Δήμο και εντάξει είχαμε σκοπό να βάλουμε μια φωνημένη φωνή για να προσελκύσουμε αυτό τον Οκτώβριο πουλί που είδε τον Εγγονίο, το οποίο δεν το βρήκαμε τελικά. Αλλά όπως πηγαίναμε, είδα κάτι μεγάλα ίχνη στον δρόμο και βγαίνω έξω και λέει ήταν ίχνη αρκούδας. Και τελικά αυτά τα ίχνη με κάποιες διακοπές συνεχιζόντουσαν για περίπου ένα χιλιόμετρο και κατεβαίνανε από το βουνό προς τα κάτω. Τα οποία από την κορυφή προς τα κάτω. Δεν είχε πέσει ακόμα. Ήταν τότε που αρχίζαν τα μεγάλα κρύα. Τότε πήγαμε, είχε πολύ κρύο και τότε χιόνιζε ήδη, αλλά μάλλον τότε είχε αρχίσει το πολύ χιόνι. Δεν είχε χυμηθεί ακόμα, δηλαδή. Όχι. Τώρα ήταν 1300 μέτρα. Ήταν οι αρχές του χειμώνα. Ήταν το πρώτο, η πρώτη ή η δεύτερη εξόρμηση, κύριε Λιβιζάκη. Φαινόταν η μέτρια ή η μικρή. Έτσι που πάνε και εμένα, δεν ξέρω. Το 12 δηλαδή. Τώρα, ναι. Στην ερώτηση. Δύο μήνες. Ήταν μέσα στο 12. Θα ρωτήσω κάτι. Στην πρόταση είχε μπει η αρκούδα. Ναι. Το ψελιαζόσασταν. Όχι, μας ήταν. Μη μου ξυπνάς μήνες της αγωνίας. Αγωνίας γιατί μπορούσα τελικά δεν βρεθεί να την αρκούδα. Τα πάντα στον αέρα. Όχι, η αρκούδα έχει σταθερή παρουσία τα τελευταία 8-10 χρόνια. Απλώς είναι εποχιακή παρουσία. Δεν είναι μόνιμη η παρουσία της αρκούδας στην Ήπειρο. Οι αρκούδες έρχονται κατά πάσα πιθανότητα από την νότια πίνδο μέσω αγράφων Καρπενησίου, φτάνουν μέχρι την Ήπειρο αναζητώντας τροφή και επιστρέφουν. Δεν έχουμε μόνιμη παρουσία. Σου πω ότι έγινε πρόγραμμα για πίνους νίκρα και δεν υπήρχε πίνους νίκρα σε ένα live. Όχι αρκούδα, πίνους νίκρα. Κάπου στην Πελοπόννησο. Και γίνα με ρεζίλη τη διαθνώσου. Για τα δύο βουνά είναι γεμάτα. Για την Μαύρη Πέφτη δεν μπορεί να αυτό, αυτό. Ναι, είναι το κύριο είδος. Όντως. Δεν δώσαμε όση σημασία. Ίσως θα είχε η μαύρη πλάτη, δηλαδή εκεί δεν έχουμε. Μπορεί να μας έρθουμε, ίσως βρισκόμαστε πιο κοντά εκεί. Ναι, αλλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή ούτε να τροποποιούμε. Αν θέλουμε, ακούστε, τα πάντα έχουν προβλεφθεί. Αν θέλουμε να τροποποιήσουμε ή να αλλάξουμε οτιδήποτε, έχουμε, εκεί που θα τελειώνουν, οι 9 μήνες. Ξεκίνησε Σεπτέμβριο, λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν και να μπούμε. Δεν θα μπορέσουμε να αγοράσουμε, λέω, π.χ. αυτοκίνητο. Και θέλουμε αυτά τα χρήματα να τα κάνουμε κάτι άλλο. Κυριακό. Δεν θα μπορέσουμε, έλεγε εγώ. Ναι, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, κάποιες αλλαγές, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι που αυτό το διάστημα που ξεκίνησε το έργο, βλέπουμε ότι δεν πάει καλά. Ή δυσκολεύομαστε, δεν θα πάει καλά. Θα το πούμε από τώρα, θα ζητήσουμε την τροποποίηση και αυτό μπορεί να έχει μόνο αρνητικές επιπτώσεις στο πάτη. Θετικές, αποκλείνει. Κάτι παραπάνω, αποκλείνει. Κάτι λιγότερο μπορεί. Πάνω από το 75% χρηματοδότηση. Όχι. Όχι μόνο δεν μπορεί να αλλάξει και το ποσό. Δηλαδή, αν χρειαστεί να γίνει τροποποίηση και θέλει μεγαλύτερο κόστος, θα πρέπει να το βρούμε εμείς. Το ποσό είναι κλειδωμένο. Κύριε Σπολίτη, κάτι θέλει. Ναι. Είναι πολλά. Το πρώτο είναι ότι για μένα είναι πολύ σημαντικό, για να φύγουμε τώρα λίγο από τις λεπτομέρειες, τα είδη, τις Βερόνικες και το αν θα κόψουμε δέντρα ή όχι. Είναι πολύ σημαντικό για την εταιρεία ότι έχει για πρώτη φορά ένα τέτοιο δικό της μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Εστιασμένο σε δύο πολύ σημαντικές περιοχές δασικές της Ελλάδας. Δύο περιοχές οι οποίες δεν έχουν μέχρι τώρα γνωρίσει το ενδιαφέρον και τη φροντίδα που τους αξίζει. Άρα, αυτό πρέπει να το έχετε όλοι στο μυαλό σας και είναι ο λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ πέρα σήμερα. Αν θέλετε, λίγο γιορτάζουμε κιόλας σήμερα, εντός αγωγικών, έτσι. Όσο και αν είμαστε σοβαροί επιστήμονες κλπ.
γιορτάζουμε το ότι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης έχει πια, μετά από 60 χρόνια προσπαθειών, ένα δικό της μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Το συνέλαβε μόνη της. Μπορεί να τρέχουν διάφορα πράγματα, Κυριάκο, αλλά η Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ποτέ μέχρι τώρα δεν είχε ένα τέτοιο δικό της μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο καταφέραμε να πάρουμε τώρα με δική μας. Εμείς συλλάβαμε την κεντρική ιδέα, στήσαμε την πρόταση, τροποποιήσαμε την πρόταση όταν έπρεπε, την υποβάλαμε, την υποστηρίξαμε στα ερωτήματα που μας έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταφέραμε να φέρουμε στην εταιρεία ένα τέτοιο μεγάλο πρόγραμμα, έχοντας δίπλα βέβαια στην εταιρεία άξιους, καθόλους, συνεργάτες, φορείς κτλ. Κτλ. Με την πρώτη, όπως φυσικά επισημαίνει ο γραμματέας, με την πρώτη προσπάθεια, είναι πολύ σημαντικό, αναφέρθηκε, αλλά ήταν τέτοιος όγκος πληροφορίας που ίσως να πέρασαν αυτά, αλλά μην τα θεωρούμε αυτονόητα, το ότι δηλαδή υποβλήθηκαν γύρω στις 80 προτάσεις από την Ελλάδα, έγιναν δεκτές 8 και από αυτές η μία είναι η δική μας, που δεν χρειάστηκε να την... Δεν ήταν πέρσι, δεν ήταν προπέρσινη πρόταση, η πρόταση ήταν περσινή και μας δόθηκε. Με την πρώτη φορά που την υποβάλαμε πήραμε την πρόταση, πήραμε το έργο. Λοιπόν, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ίσως για αυτούς που ασχολούνται, ίσως λιγάκι που ρωτάνε, που συζητάνε κλπ. Κάποιοι ξέρουν ότι μπορεί μια πρόταση να υποβάλλεται, να απορρίπτεται, να επανυποβάλλεται βελτιωμένη, να ξαναπορρίπτεται. Υπάρχουν προτάσεις που έχουν υποβληθεί 3, 4 και 5 φορές. Κάποιες από αυτές δεν δίνονται ποτέ, δεν γίνονται ποτέ έργα. Κάποιες δίνονται με την πέμπτη προσπάθεια, αν έχουν υπομονή οι συντελεστές κλπ. Άρα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή εδώ της εταιρείας. Αυτό ας το κρατήσουμε, γιατί έχει σημασία. Ένα δεύτερο πράγμα που σχετίζεται όμως άμεσα με αυτό είναι ότι μπορεί να γνωρίζετε περισσότερο. Πέρασε η εταιρεία τα τελευταία χρόνια και φτάσαμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και η πρόταση αυτή ήταν μία συνιστόσα της προσπάθειας αυτής να κρατήσουμε ζωντανή την εταιρεία. Η πρόταση αυτή πράγματι φέρνει κάποια λεφτά στην εταιρεία. Προσοχή, τι σημαίνει αυτό? Δεν θα βάλουμε στον τραπεζικό μας λογαριασμό ή στο χρηματοκιβώτιο της εταιρείας λεφτά. Μπορούμε όμως να έχουμε ένα καινούριο συνεργάτη, μπορούμε να εξυγχρονίσουμε τον εξοπλισμό της εταιρείας, μπορούμε να κάνουμε δράσεις. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα που θα αυξήσουν και την επιστημονική γνώση και την εμπειρία και το βιογραφικό, αν θέλετε, της εταιρείας. Θα αναδείξουν την εταιρεία και θα την ξαναφέρουν στη θέση που της αξίζει, έτσι, ως μια παλιά, μεγάλη, σημαντική, σοβαρή περιβαλλοντική οργάνωση στην Ελλάδα. Θα αφήσει ένα σημαντικό έργο με αυτή την προσπάθεια. Όμως έχει μια σημαντική ίδια συμμετοχή η εταιρεία. Μην νομίζετε δηλαδή ότι απλώς πήραμε μια μεγάλη πρόταση και λύθηκαν όλα τα προβλήματα, έτσι ως διαμαγείας και τα πράγματα τρέχουν εύκολα και απλά και από μόνα τους. Η εταιρεία έχει ένα μεγάλο ποσοστό συμμετοχής να καλύψει για να χρηματοδοτηθεί αυτό το πρόγραμμα. Γιατί όπως συζητήθηκε ήδη, υπάρχει το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής που ευτυχώς είναι μεγάλο, 75%, το υπόλοιπο 25% αναλογεί στον καθέναν από τους εταίρους να το καλύψουν για τις δράσεις τους. Η εταιρεία έχει ένα μεγάλο ποσοστό να καλύψει. Αυτό σημαίνει καθημερινή προσπάθεια, καθημερινό κυνηγητό, προσπάθεια να συνδυάσουμε δράσεις, να μειώσουμε κόστη, να εντάξουμε κόστη, να βάλουμε δράσεις που θα συνεργάζονται μεταξύ τους κλπ. Και να βρούμε και κάποια καθαρά ποσά. Άρα αυτό σημαίνει ότι καθημερινά αναζητούμε βοήθεια, ενίσχυση, χορηγούς, καινούργιες συνεργασίες κλπ. Είναι πάντως μια σημαντική προσπάθεια και για την εταιρεία, μια σημαντική επιτυχία. Και για μένα ειδικά, αν θέλετε και προσωπικά έτσι, και μπορώ να δώσω λίγο ένα προσωπικό τόνο, απλώντας από αυτό που είπε ο πρόεδρος πριν, μετά από πάρα πολλά χρόνια δουλειάς, αρκετά μοναχική στην αρχή και με κάποιες συνεργασίες στη συνέχεια για το καλλίδρομο, ένα άγνωστο και άσημο μέχρι πρότινος βουνό, το οποίο καθημερινά βγάζει όμως καινούργιες εκπλήξεις. Όταν το πλησιάζεις και το μελετάς και το φωτογραφίζεις διάφορες εποχές του χρόνου. Έχει έτσι ιδιαίτερη σημασία το ότι η εταιρεία μου, στην οποία είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εδώ και κάποια χρόνια και πολύ παλιό μέλος της εταιρείας, παίρνει μια τέτοια πρόταση που το ένα της σκέλος, το ένα της κομμάτι είναι το καλλίδρομο, το οποίο με πολλές προσπάθειες και επιτυχίες και αποτυχίες κλπ. Σιγά σιγά αναδεικνύεται, γιατί και αυτό δέχεται και υφίσταται πολλές πιέσεις, απειλές,
οικοπεδοποίησης, ασφαλτοστρώσεις ορεινών δρόμων, λαθροειλοτομίες, κίνδυνοι πυρκαγιάς κλπ. Άρα δίνεται η ευκαιρία μέσα από αυτή την προσπάθεια να προστατέψουμε και αυτή την άσημη αλλά σημαντική περιοχή. Οπότε εγώ θέλω να σας ευχαριστώ από τη μεριά μου που είστε όλοι εδώ απόψε, που είστε δίπλα στην εταιρεία. Συνεχίστε να είστε δίπλα στην εταιρεία. Μαριάννα, μπορούμε να κάνουμε μια καλή εκδρομή. Βάλτε άλλον αρχηγό όμως, όχι εμένα. Εγώ τα οργανωτικά και εσύ τα άλλα. Ναι, οκ. Τα άλλα, ναι, ευχαρίστω. Και ευχαριστώ πολύ και να είστε συνέχεια δίπλα στην εταιρεία, γιατί χρειάζεται υποστήριξη και βοήθεια. Γιατί έκταση μιλάμε το έργο? Είναι γύρω στις 65.000 στρέμματα η περιοχή του Καλλίδρομου, ναι, και κάτι αυτά, λίγο μεγαλύτερο, 70.000 στρέμματα περίπου, περιοχές Natura λέω τώρα. Ήταν 700 τόσα εκτάρια, άρα είναι πολίτης κάπου εκεί. Τώρα αν βάλουμε και το SPA, δηλαδή τη ΖΕΠ, τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα Πουλιά, είναι πολύ μεγαλύτερη. Τριπλασιάζει. Ναι. Πάντως είναι μεγάλες. Συνολικά οι εκτάσεις των περιοχών είναι πολύ μεγάλες. Τώρα, οι περιοχές στις οποίες εστιάζονται συγκεκριμένες δράσεις είναι πολύ μικρότερες, αλλά θα έχουν αποτελέσματα που θα διαχειριστούν και σε μεγαλύτερες περιοχές μέσα στις ζώνες της 2. Η κυρία Μουστακάκη όμως κάτι ήθελε. Μαρία. Ήθελα να πω με μια εμπειρία 14 χρονών μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο από όλες τις βαθμίδες. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Εμείς που το ζήσαμε χρόνια ολόκληρα, το γιορτάζουμε. Και χρειάζεται πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν το λένε εγωιστικά, κοιτάτε τι κάναμε, αλλά αξίζουν πραγματικά. Γιατί η εταιρεία μπορεί να είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ όσον αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά το κομμάτι φύση χώλαινε. Και ήταν ο στόχος για χρόνια ολόκληρα. Και τώρα πραγματικά τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Στους τρεις, στους τέσσερις που κάθονται εκεί απέναντι. Πραγματικά και όχι μόνο.